Μια ιδιαίτερη εποχή, μια ιστορική εποχή, και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να επιλέγουμε ανθρώπους να μιλάμε μαζί τους που πραγματικά έχουν να μας πούν κάτι περισσότερο, κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι πιο βαθύ, κάτι που μπορεί να μας πάει παραπέρα. Έτσι λοιπόν σήμερα επέλεξα έναν άνθρωπο που τον αγαπώ ιδιαίτερα και τον εκτιμώ βαθύτατα και πάνω απ' όλα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από τα μονοπάτια της φιλοσοφίας, της ρητορικής και της φιλοσοφίας, εκπαιδεύει πάρα πολλούς ανθρώπους στο να μαθαίνουν να ζουν πραγματικά, να βιώνουν τη ζωή στο παρόν της και να νιώθουν ευτυχισμένοι και ευδαίμονες. Αν αυτή είναι η ουσία της ζωής, θα μας τα πει και ο ίδιος. Είναι ο Γιάννης Ανδριανάτος, είναι δάσκαλος ρητορικής και φιλοσοφίας. Πολλά χρόνια τώρα είναι διευθυντής στο ρητορικό κύκλο και όπως σας είπα κάνει ένα πολύ σπουδαίο έργο με το ζήμωμα της ανθρώπινης ψυχής. Γιάννη μου, καλή σας μέρα. Κύριε Ανδριανάτε, καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε σε αυτήν την στιγμή, την ιστορική που βρισκόμαστε και στο τέλος θα πούμε και άλλα πράγματα που κάνετε εσείς. Πόσο πραγματικά η φιλοσοφία μπορεί να είναι, να το πούμε, το τιμόνι ή η άγκυρα στη ζωή κάποιων ανθρώπων ή όλων μας? Κάθε ιστορική στιγμή είναι το πορτρέτο της ανθρωπότητας. Αυτό που ζούμε τώρα μας μοιάζει. Δεν θα μπορούσε να συμβεί σε άλλη ιστορική στιγμή. Μας αντιστοιχεί. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Πολλές φορές είναι δύσκολο να αποδεχτούμε πως είναι αυτό που μας ταιριάζει. Είναι σαν να πηγαίνουμε σε ένα γιατρό για μια διάγνωση και η διάγνωση είναι δυσμενής και λέμε τι σχέση έχω εγώ με αυτή τη διάγνωση, γιατί σε μένα. Όμως αν μελετήσουμε το βίο του ανθρώπου, λεπτομέρειες, τον τρόπο ζωής, διατροφής, τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο που εκδήλωνε τα συναισθήματά του, θα δούμε πως είναι η ασθένεια που του αντιστοιχεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το δούμε ενοχικά. Το αντίθετο. Πρέπει να το δούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Με όλη τη δύναμη του είναι μας. Μας έχουν, όπως λένε οι κυβερνώντες, κηρύξει τον πόλεμο ενάντια σε κάτι. Όπως λέει ένα σοφό ρητό, ο πρώτος νεκρός σε ένα πόλεμο είναι η αλήθεια. Άρα το πρώτο που πρέπει να μας προβληματίσει είναι κατά πόσον όλα αυτά που ακούμε γύρω μας είναι αληθινά. Ή διαμορφώνουν μια καινούργια αλήθεια που θα ήταν ασύλληπτη πριν κάποιους μήνες ή πριν κάποια χρόνια. Και θα έλεγα ότι το κυρίαρχο που επικρατεί και πάνω απ' όλα πρέπει να μας προβληματίσει είναι ο φόβος του θανάτου. Η ζωή έχει αποκτήσει πλέον και λέγεται παντού, στην τηλεόραση, στις συζητήσεις, σαν ένα αυτονόητο, ότι η ζωή είναι η μόνη ύψιστη αυταξία. Και ότι δεν πρέπει καν να ασυζητείτε αυτό ή να το συζητάμε αυτό, προκειμένου να μην πεθάνουν κάποιοι συμπολίτες μας, πρέπει να συμβούν τα πάντα, να υποστούμε τα πάντα, να φερθούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο που κάποιοι έχουν προαποφασίσει κτλ. Αυτό από μόνο του, θα λέγαμε, είναι μια ψυχική και νοητική ρηχότητα. Ό,τι είναι η ανθρωπότητα, ό,τι έχει φτάσει να πετύχει σε επίπεδο επίτευξης, το έχει πετύχει με έναν ουμανισμό που έχει στοιχεία υπέρβασης, που έχει στοιχεία πέρα από το ζώο για να επιβιώνω. Πλέον η επιβίωση έχει γίνει αυτοσκοπός. Όλη η σημαντική της ιστορίας είναι άνθρωποι που μας δίδαξαν ότι αξίζει να πεθάνεις για κάτι που είναι πιο σημαντικό από τη ζωή. Άρα ποτέ η ζωή δεν είχε την απόλυτη αυταξία. Η ζωή ήταν ένα μέσο για να πάμε σε κάτι πιο σημαντικό. Παράδειγμα, στην ελευθερία, σε ανώτερες αρετές. Όλοι αυτοί που έχουν θυσιαστεί και που υποτίθεται ο πολιτισμός μας τους δέχεται. Ο Σοκράτης, ο Χριστός, ο Τζορντάνο Μπρούνο στην πυρά. Μια και είχαμε πρόσφατα την επέτειο, οι ήρωες του 21, οι Μεσολογγίτες κτλ. Είναι άνθρωποι που δεν είδαν τη ζωή ως τον τελικό προορισμό, αλλά μια ανώτερη αρετή, ένα αρχέτυπο ψυχής,
μια πλατωνική ιδέα, ένα νόημα ζωής, το οποίο υπερβαίνει απλώς το να επιβιώνω. Σήμερα, αντίθετα, είμαστε στη λατρεία της επιβίωσης. Κύριε Αντριανάτε, όπως είπε και ο Μένανδρος, η ζωή φοβάται, όταν φοβάται τη ζωή δεν είναι ζωή, σαφώς. Αλλά σήμερα θα σας πει ο καθημερινός άνθρωπος, δηλαδή τι μας λέτε, αγαπημένοι μας κύριε Αντριανάτε. Δηλαδή, σήμερα γιατί πράγμα να πεθάνω, για την πατρίδα, για τη θρησκεία, για την οικογένεια. Δηλαδή, τώρα να μην αντισταθώ και να κάτσω να πεθάνω. Ποιος είναι ο σκοπός και ο λόγος σήμερα. Ναι. Το ότι δεν υπάρχει σήμερα ένας ανώτερος σκοπός, και αυτό συνέβαινε πριν από το πρόβλημα του κορονοϊού, και γι' αυτό σας είπα, ο κορονοϊός μας αντιστοιχεί. Είναι το πιστό πορτρέτο μας. Ο φόβος, η ανασφάλεια, η καχυποψία. Ακόμα και ένας παππούς που αγγίζει το εγγόνι του, πλέον είναι καχύποπτος. Είναι κάτι που μας αντιστοιχεί, δηλαδή δουλέψαμε καιρό για να φτάσουμε εδώ. Και αν δεν έχουμε έναν ανώτερο λόγο για τον οποίο είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε, τότε η ζωή αυτή καθ' αυτή, σαν βιολογικό προϊόν για το επίπεδο του ανθρώπου που έχει 1300 γραμμάρια εγκέφαλο, δηλαδή έχει έναν πιο περίπλοκο εγκέφαλο από απλώς την επιβίωση, ζητάει κάτι άλλο από μας αυτός ο εγκέφαλος. Ζητάει μια αυθυπέρβαση, ζητάει μια ισότερη κατανόηση και μια βαθύτερη συνειδητοποίηση. Άρα, αν επιστρέψουμε πως μόνο η επιβίωση είναι αυτός ο σκοπός, τότε το πλήγμα αυτό είναι πολύ σημαντικότερο από την ίδια την ασθένεια. Είναι μια νοητική ασθένεια που σημαίνει ότι έχουμε χάσει την πηξίδα της ζωής. Άρα, οφείλουμε να ξαναβρούμε λόγους για τους οποίους αξίζει να πεθάνουμε. Γιατί τότε αξίζει να ζούμε το κάθε δευτερόλεπτο. Να τιμάμε το κάθε δευτερόλεπτο, γιατί δεν έχουμε γαντζωθεί στη ζωή σαν αρπακτικό. Μήπως συμβεί τι στο κάτω-κάτω, το αναπόφευκτο. Η ζωή δεν μπορεί να είναι αυταξία αυτή καθ' αυτή, διότι έτσι κι αλλιώς θα χαθεί. Κάτι που είναι προγραμματισμένο να χαθεί, δεν μπορεί να είναι ο προορισμός μας. Πρέπει ο προορισμός μας να είναι κάτι το οποίο αφήνει ίχνη πέρα από το θάνατο. Αυτό είναι το καινούριο ζητούμενο για την ανθρωπότητα. Υπάρχει κάτι που μένει το ίχνος του πέρα από το θάνατο. Ποιο είναι αυτό? Αν δεν βρούμε αυτό, τότε θα είμαστε απλώς μία στατιστική θανάτου. Θέλετε να πείτε ότι δεν είναι αναγκαίο να κοιτάμε την επιμήκυνση της ζωής, όσο την ουσία, όσο το περιεχόμενο, όσο το να νιώθεις ότι πραγματικά ζεις κάθε στιγμή που ακόμη και αν κάτι αναπάντεχο και ξαφνικό συμβεί και χαθεί αυτή η τωρινή ζωή, δεν θα πεις γιατί δεν πρόλαβα ή γιατί συνέβη τώρα. Θα πεις εντάξει, καλώς και έγινε. Είχα κάνει πολλά πράγματα. Αυτό εννοεί. Σωστά. Μερικοί από τους πιο θαυμαστούς ανθρώπους στην ιστορία της ανθρωπότητας, μεγάλοι καλλιτέχνες, μεγάλοι στοχαστές, μεγάλοι ποιητές, μεγάλοι μουσικοί, μεγάλοι ουμανιστές, πέθαναν πολύ νέοι, 30, 35, 40. Έζησαν ένα βίο συμπυκνωμένο. Και τον έζησαν έτσι, ξέροντας ότι επιταχύνουν το θάνατό τους. Δεν ήταν κρυμμένοι, φοβισμένοι, τροκτικά της επιβίωσης, μέσα στο σπιτάκι, μπας και συμβεί κάτι και πεθάνω εγώ. Και τι θα συμβεί αν πεθάνω εγώ? Θα αλλάξει τροχιά της γης. Πείτε μας μερικά ονόματα. Ο Σέξπιρ πέθανε 52. Ο Πεσόα πέθανε 47. Ο Μότζαρ πέθανε 37. Ο Βαν Γκόγκ πέθανε 36. Και ούτω καθεξής. Μέχρι και ο μεγάλος Γαλουά πέθανε 21 ετών σε μια μονομαχία. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν σύμμαχοι με το θάνατο. Ήταν φίλοι με το θάνατο. Το να κάνεις ένα μεγάλο έργο τέχνης, το να ζωγραφίσεις την Καπέλα Σιξτίνα, όπως ο Μικελάντζελο, πρέπει να γίνεις φίλος με το θάνατο. Το να ζωγραφίσεις τη σχολή των Αθηνών, όπως ο Ραφαήλ, που πεθαίνει στα 36 του κάνοντας έρωτα.
πρέπει να έχεις γίνει φίλος με το θάνατο. Να μην σε ενδιαφέρει η επιμήκυνση, αλλά η συμπίκνωση της στιγμής. Δηλαδή η ζωή είναι αυτή η στιγμή που μπορώ και συμπυκνώνω την αιωνιότητα γιατί είμαι απόλυτα παρόν. Άρα γιατί φοβόμαστε τόσο πολύ? Γιατί ήρθε η πανδημία και μας θύμισε πως πέρασαν τα χρόνια για τον καθένα ατομικά και όλους μαζί συλλογικά και ελάχιστες φορές ήμασταν παρόν στη ζωή μας. Και τώρα αυτή η έλλειψη παρόντος γίνεται μαζικός μεταδοτικός φόβος. Δεν είναι μόνο ο ιός μεταδοτικός. Είναι κυρίως ο πανικός. Άλλωστε η λέξη πανικός προήρθε από τη μάχη του Μαραθώνα, όταν οι πολυπληθέστεροι Πέρσες ξαφνικά έστρεψαν τα νότα στους Έλληνες και το έβαλαν στα πόδια. Εμφανίστηκε ο Πάνας, δηλαδή, είπαν οι Έλληνες, δώσαν μια τέτοια εξήγηση για εκείνα τα χρόνια, και μπήκαν σε πανικό. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, μέσα στην πανδημία, δεν ξέρω αν και εσείς το παρατηρείτε, πάρα πολλοί άνθρωποι λένε ήρθε η ώρα να αναθεωρήσουμε πράγματα, να ξαναδούμε λίγο τον εαυτό μας και να τον ξαναβρούμε, να αυτογνωριστούμε, να αυτοπροσδιοριστούμε. Πόσο όμως εύκολο είναι να γίνει? Δηλαδή, σαν να υπάρχει ένα άνεμος που λίγο τον καθένα μας τον χαϊδεύει και λέει ξύπνα, κάτι γίνεται εδώ, κάτι δες. Ναι. Κάποια στιγμή τα γουρουνάκια της Κίρκης θυμήθηκαν ότι ήταν άνθρωποι. Αν δεν υπήρχε η βούληση ενός Οδυσσέα, θα παραμείνουν γουρουνάκια. Αυτό δεν γίνεται με ευκολόγια, η αλλαγή. Θέλει βαθύτερο σύστημα, καθημερινό. Θέλει δηλαδή μια βαθύτερη υπόσχεση με τον εαυτό μας. Ότι ήρθαμε εδώ, όπως λέγαν κάποιοι σοφοί, με σκοπό το γνώθις αυτόν, όχι απλώς την επιβίωση. Και το γνώθις αυτόν δεν γίνεται με κοινωνικούς αυτοματισμούς. Δηλαδή, κλεινόμαστε σπίτι και ξαφνικά θα βγούμε σοφοί απ' έξω. Ή θα βγούμε πιο λέμαργοι. Γιατί για 2-3 μήνες θα έχουμε στερηθεί κάποια από αυτά που αποτελούσαν το βίο πριν τον κορονοϊό. Και ποια ήταν αυτά? Ρηχή επιβίωση, ρηχές επιλογές, καταναλωτισμός, ατομικότητα. Ο μισός πληθυσμός περίπου έπαιρνε ψυχοφάρμακα, χωρίς καμία υπερβολή. Εσύ είσαι στο ιατρικό ρεπορτάζ και τα ξέρεις. Ο άλλος μισός ζούσε με αυτούς που πέραν ψυχοφάρμακα, άρα και αυτοί δεν ήταν καλά. Δεν θα θεραπευτούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι επειδή κάποια στιγμή θα βγουν από το σπίτι. Και πώς θα βγουν και πότε θα βγουν, ίσως μας δοθεί ευκαιρία να το πούμε στην πορεία της συζήτησης. Άρα μην πιστεύουμε σε τέτοιες ευκολίες. Όπως λέει ο Σολωμός, τους πραγματικούς ελεύθερους πολιορκημένους, γιατί έχει γίνει μια καπηλεία και σε αυτό. Δηλαδή, επειδή ο άλλος κάθεται στο σπίτι και βλέπει βίντεο, είναι ελεύθερος πολιορκημένος. Μήπως πρέπει να μελετήσουμε λίγο ιστορία, τι κάνανε οι πραγματικοί ελεύθεροι πολιορκημένοι, που φάγαν τη γάτα και το σκύλο τους για να μπορέσουν κάποια στιγμή να κάνουν μια έξοδο. Δεν χρησιμοποιούσαν το σκύλο για να κάνουν μια βόλτα στην πόλη όπως σήμερα. Τον φάγαν το σκύλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η πραγματική ελεύθερη πολιορκημένη. Λέει λοιπόν ο Σολωμός, όποιος πεθαίνει σήμερα, χίλιες φορές πεθαίνει. Είμαστε έτοιμοι για ένα τέτοιο θάνατο? Γιατί αν έχουμε ένα πραγματικά λόγο που υπερβαίνει την ατομικότητά μας και τις ψυχικές αναπηρίες μας, τότε ναι, μπορεί ο ιός να είναι μια απαρχή πραγματικής βελτίωσης. Θα μπορούσε δυνητικά να είναι. Για μας που ασχολούμαστε με τη φιλοσοφία, ακόμα και ο ιός είναι ένα ακόμα συμβάν, μια ακόμα άσκηση, μια δοκιμασία μύησης, μια δοκιμασία ψυχής, για να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Για τον πολύ κόσμο που δεν ασχολούνταν με τον εαυτό του, γιατί το να ασχολούμαι με τον εαυτό μου σημαίνει να τον ανακαλύπτω, ενώ ο περισσότερος κόσμος θεωρούσε ότι ήδη ξέρει ποιος είναι,
όλα αυτά που επιθυμεί. Αυτά θεωρούσε ότι είναι. Πώς θα γίνει αυτή η μεταστροφή? Δυστυχώς, προηγούμενες κρίσεις στην ιστορία μας έχουν δείξει πως στο τέλος αυτό που γίνεται είναι μια μαζική σφαγή, όχι απαραίτητα βιολογικού χαρακτήρα, μπορεί να είναι οικονομικού χαρακτήρα, μπορεί να είναι κοινωνικού χαρακτήρα, μπορεί να είναι ηθικού χαρακτήρα, μπορεί να είναι αρκετά μαζί από όλα αυτά. Αλλά οι προηγούμενες κρίσεις αυτό μας έχουν διδάξει. Η πανδημία του Μεσαίωνα ίδρυσε ως άλοθη για να καθαρθούν οι πόλεις την Ιερά Εξέταση. Έτσι ξεκίνησε η Ιερά Εξέταση. Σκεφτείτε ότι και τότε οι άνθρωποι λέγαν, άντε να περάσει αυτό, να ζήσουμε καλύτερα. Και το αποτέλεσμα ήταν να πηγαίνουν ξύλα στην πυρά για να κάψουν κάποιους σκεπτόμενους ή κάποιους που είχαν λίγο μια μικρή αποκλίνουσα άποψη από την τότε επίσημη σπονδυλική στήλη του ορθού. Γιατί κάθε εποχή έχει μια σπονδυλική στήλη του ορθού. Σήμερα αυτό που με προβληματίζει περισσότερο είναι ότι στην πανδημία επικρατεί μόνο μία θέση. Σχεδόν απαγορεύεται να στοχαστείς, να θέσεις αλλιώς τα πράγματα, να έχεις κάποια ερωτήματα, κάποιους προβληματισμούς, χωρίς να σημαίνει ότι παραβιάζουμε τον γενικό κανόνα. Και εμείς στο σπίτι είμαστε, και εγώ έχω 3 παιδιά, είναι στο σπίτι, εδώ και 1,5 μήνα δεν πηγαίνουν σχολείο, με ό,τι δυσκολίες μπορεί να σημαίνει αυτό κτλ. Αλλά εάν χαθεί ο προβληματισμός, τότε βλέπω ένα αύριο πολύ δυσίωνο για τον περισσότερο κόσμο. Ο Αριστοτέλης είπε, κύριε Ανδριανάτε, αυτός που προκαλεί φόβο σε πολλούς, φοβάται πολλούς. Σωστό. Δηλαδή, δεν μπορεί το μέλλον να στηρίζεται σε μια λογική σοφρονισμού μέσω απειλών και φόβου. Όταν ακούμε τους κυβερνώντες να μιλάνε, νομίζουμε ότι για κάτι εμείς είμαστε ένοχοι. Ότι σαν εμείς τα ποντικάκια του πειράματος δεν φέρουμε τα σωστά αποτελέσματα και δεν βγαίνει το φάρμακο. Φταίνουν τα ποντικάκια του πειράματος, δεν φταίνε αυτοί που κάνουν το πείραμα. Αυτό σαν λογική, τι κληρονομιά θα μας φέρει? Σε ποιο μέλλον μας οδηγεί? Θα πει κάποιος, ναι, αλλά τι να κάνουμε τώρα? Να πεθάνουν κάποιες χιλιάδες άνθρωποι? Πριν πάμε εκεί, γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο και για αυτές τις στατιστικές και τους αριθμούς που βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση. Και αν πιστεύετε ότι αυτό το μείνετε σπίτι, μένουμε σπίτι, είναι τελικά το πιο σόφρον. Ναι. Θα το δούμε αυτό. Θα ήθελα πρώτα όμως να σχολιάσω στο κατά πόσον δικαιούνται αυτοί που μας δίνουν τις εντολές να έχουν την εμπιστοσύνη μας. Mm-hmm. Δεν θα έπρεπε να μας απασχολήσει αυτό? Βεβαίως, η εμπιστοσύνη. Κάποιος μας δίνει μια εντολή. Εμείς θα τον εμπιστευτούμε? Τι έχει δείξει το παρελθόν? Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Έτσι, δηλαδή, ποιος αυτή τη στιγμή άνθρωπος που μας ακούει, παράδειγμα, θα έδινε το παιδί του να πάει κατασκήνωση με κάποιον που έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ως παιδεραστής? Θα το έδινε το παιδί του? Ας δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί που μας κυβερνάνε. Γιατί μας λένε, δεν φταίμε εμείς, οι επιστήμονες μας είπαν ότι πρέπει να φερθούμε έτσι. Τόσα χρόνια έχουμε ακούσει όλοι ότι επέρχεται μια οικολογική καταστροφή στον πλανήτη. Σωστά. Ότι οι πόροι έχουν εξανεμιστεί ή θα εξανεμιστούν σύντομα. Ότι ο ίδιος ο πλανήτης πάσχει γιατί είναι ένα ζωντανό όν. Ένας ζωντανός οργανισμός, η μεγάλη θεά Γαία των αρχαίων. Άρα αναπνέει και εμείς είμαστε απλώς πρόσκαιροι φιλοξενούμενοι. Και όταν κάπου σε φιλοξενούν, πρέπει να φροντίζεις το σπίτι που σε φιλοξενεί. Έτσι δεν είναι? Το σέβεσαι βέβαια, να το αγαπάς, να το φροντίζεις. Ο τρόπος που φερόμαστε σε όλα τα επίπεδα δείχνει ότι σεβόμαστε τη Γαία. Όχι. Υπήρχαν επιστήμονες για πάρα πολλά χρόνια, επιστήμονες ξαναλέω, κορυφαίοι επιστήμονες, Αμερικάνοι, Γάλλοι, Άγγλοι, Γερμανοί, Κινέζοι, οι οποίοι λέγαν σως στις κυβερνήσεις.
θα υπάρχουν τεράστιες συνέπειες με τον τρόπο που ζούμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήδη, μας λέγανε αυτοί, πάρα πολλοί από τους θανάτους που έχουμε γύρω μας οφείλεται στην οικολογική καταστροφή. Γιατί αυτοί οι καλοί άνθρωποι που θέλουν τώρα να σώσουν τους παππούδες μας δεν άκουγαν αυτούς τους επιστήμονες τόσα χρόνια και ξαφνικά τους έπιασε τόση τρεμούρα να ακούσουν μόνο κάποιους συγκεκριμένους επιστήμονες. Γιατί υπάρχουν και στους επιστήμονες άλλοι που έχουν άλλη άποψη, που επίσης είναι επιστήμονες, που έχουν βγάλει μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού κτλ. Γιατί αυτοί είναι οι περίεργοι, οι τρελοί, οι αποκλίνοντες και μόνο οι ορθά σκεπτόμενοι, οι αποδεκτοί, είναι αυτοί που πρέπει να δεχόμαστε. Άρα, καταρχήν αυτοί οι καλοί άνθρωποι δεν άκουγαν τόσο καιρό τους επιστήμονες. Δεύτερον, είναι οι ίδιοι οι καλοί άνθρωποι που ενώ δεν αντέχουν να πεθάνει ένας άνθρωπος, κάθε μέρα έχουν φτιάξει ένα πολιτισμό που πεθαίνουν χιλιάδες παιδιά στην Αφρική και στην Ασία από έλλειψη νερού. Δεν πάω καν τροφή. Από έλλειψη νερού. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι γι' αυτό? Δεν είναι αυτοί που κυβερνούσαν μέχρι χτες και μέχρι σήμερα? Δεν είναι ο Μακρόν, δεν είναι ο Τραμπ, δεν είναι ο Πούτιν, δεν είναι ο Ερντογάν, δεν είναι η Μέρκελ? Δεν είναι αυτοί που μας δίνουν τώρα τις εντολές να καθίσουμε σπίτι? Ποια ευαισθησία είχαν δείξει μέχρι τώρα? Διότι τη στιγμή που αγοράζουμε ένα μπλουζάκι ή παίρνουμε ένα προϊόν σε σχετικά φτηνή τιμή, οφείλεται στο ότι κάποιος άλλος κάπου αλλού εργάζεται για ένα ευρώ τη μέρα. Αυτό είναι η λογική, η δομή, η στρατηγική με την οποία χτίστηκε αυτός ο πολιτισμός, που έχει αυτούς τους κυβερνώντες που λέει κάποιος πρέπει να τους εμπιστευτώ. Γι' αυτό το παράδειγμα με τον παιδεραστή δεν είναι καθόλου τραβηγμένο, είναι μάλλον ήπιο. Ας δούμε ένα-δύο ακόμα γεγονότα. Αυτοί οι καλοί άνθρωποι που δεν αντέχουν να πεθάνει τώρα η γιαγιά μας. Δεν φτιάξαν τον πόλεμο στη Λιβύη. Δεν φτιάξαν τον πόλεμο στη Συρία. Είναι κάποιος τόσο ανιστόρωτος που νομίζω ότι απλώς οι Σύριοι είχαν ένα εμφύλιο και δεν ήταν ένα πεδίο δοκιμής για όπλα Αμερικάνων, Γάλλων, Ρώσων, Ιρανών, Ισραηλινών και τα λοιπά? Εμείς δεν φτιάξαμε χιλιάδες νεκρούς στη Συρία, πολύ περισσότερους από αυτούς που έχει ο κορονοϊός? Εμείς δεν φτιάξαμε χιλιάδες πρόσφυγες στη Συρία? Εμείς δεν διαλύσαμε μια χώρα, τη Λιβύη? Εμείς, ενώ εμείς οι καθώς πρέπει άνθρωποι, ο Τραμπ, ο Πούτιν, η Μέρκελ, αυτοί που μας λένε να μείνουμε σπίτι. Ο Μακρόν κήρυξε τον πόλεμο, αυτός χρησιμοποίησε πρώτος τη φράση, βιαστήκαμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα να την υιοθετήσουμε αμέσως. Να κάνουμε και ένα πόλεμο, Έλληνες είμαστε, έχουμε τόσα χρόνια να κάνουμε πόλεμο. Λοιπόν, ο Μακρόν που είπε αυτή την περίφημη φράση, είμαστε σε πόλεμο. Για να θυμηθούμε, εδώ και 1,5 χρόνο, κάθε εβδομάδα δεν γέμιζε το Παρίσι από τα κίτρινα γυλαίκα. Τι ζητούσαν τα κίτρινα γυλαίκα? Κάτι ανυπόφορο? Κάτι που δεν γίνεται? Κάποιους καλύτερους νόμους, κάποιες καλύτερες αποφάσεις σε σχέση με την κοινωνική ζωή. Με την υγεία, που τώρα ξαφνικά όλοι τη θυμήθηκαν. Με φροντίδα ηλικιωμένων, με κάποιους νόμους να μην μπορείς να απολυθείς εύκολα κτλ. Ο Μακρόν είχε αποφασίσει να περάσει άλλους νόμους, αντεργατικούς, ενάντια στη δημόσια υγεία κτλ. Αυτά δεν ζητούσαν τα κίτρινα γυλαίκα. Τώρα ξαφνικά πώς έχει το μπαούλο, το ανοίγει ο Μακρόν και πληρώνει δισεκατομμύρια για την αντιμετώπιση του ιού, όταν αυτά που ζητούσαν εδώ και 1,5 χρόνο, κάθε εβδομάδα και εγώ να το Παρίσι, τα κίτρινα γυλαίκα, είναι το 1/100 από αυτά που θα δώσει τώρα. Δηλαδή αν είχε δώσει το 1/100 θα είχε λυθεί το θέμα. Πώς θα μας πει αυτός ο άνθρωπος ότι ξαφνικά ενδιαφέρεται για μας? Δεν είναι ύποπτο? Με λίγα λόγια, για να μην πω άλλα, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη δώσει εξετάσεις. Έχουν πιαστεί ότι εξυπηρετούν δικά τους ή άλλα συμφέροντα. Δεν τους ενδιαφέρει το γενικό καλό. Γιατί αν τους ενδιέφερε το γενικό καλό, θα είχαν φτιάξει πολιτισμούς που θα μας έκαναν να είμαστε έτοιμοι για να πεθάνουμε για κάτι υψηλό, όχι να κρυφτούμε για λίγα χρόνια επιβίωσης. Άρα αφού μας φτιάξαν έτσι τον πολιτισμό, είναι φυσικό να μας λένε τώρα, έτσι όπως είστε, τόσο φοβισμένοι,
τόσο κακομοίριδες, καθίστε μέσα και πολλοί που σας είναι. Τι κάνουμε λοιπόν, τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, τι μπορούμε να κάνουμε για την παιδεία μας. Αυτή τη στιγμή, ναι, είμαστε μέσα στο σπίτι και είσαστε κι εσείς. Αλήθεια, ποιες είναι οι δράσεις που αυτή τη στιγμή εσείς νιώθετε ότι μπορούν να ανυψώσουν και την ψυχή μας, πέρα από το να φτιάξουμε τα σιρτάρια μας, να τακτοποιήσουμε τις κάλτσες μας, να κάνουμε ένα αρχείο καλύτερο, να φτιάξουμε, ξέρω εγώ, τα σεντόνια μας, να πλύνουμε, να σφουγγαρίσουμε, να καθαρίσουμε και ούτω καθεξής. Ναι. Καταρχήν όλοι είμαστε στο σπίτι, αλλά δεν είμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο στο σπίτι. Όπως λέει ο Όσκαρ Ουάιλντ, όλοι μπορεί να είμαστε στον υπόνομο, αλλά μερικοί κοιτάζουν τα άστρα. Οπότε, αν μου επιτρέπετε όσον αφορά εμένα, δεν είμαι ακριβώς στο σπίτι. Πετάω. Βγαίνω στο μπαλκόνι μου και πετάω. Δεν χειροκροτώ τους γιατρούς. Όχι γιατί δεν κάνουν όντως πολλοί γιατροί μια υπεράνθρωπη προσπάθεια. Και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Αλλά γιατί ξέρω ότι όταν θα τελειώσει η κρίση, ένα μεγάλο ποσοστό των γιατρών θα στραφούν πάλι στο φακελάκι. Έτσι. Δεν έγιναν άγιοι ξαφνικά οι γιατροί. Θα μας ζητά να κάνουμε εγχειρήσεις που δεν χρειάζονται. Αυτό δεν συνέβαινε μέχρι πριν λίγο. Οποιοδήποτε άνθρωπος για να αποφασίσει τι θα κάνει έπρεπε να πάει σε 3, 4, 5 γιατρούς. Μήπως κάνω λάθος. Γιατί ακριβώς δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα από πριν. Και ποιοι φρόντισαν η υγεία να μην είναι τόσο καλά. Η δημόσια υγεία. Στην Αγγλία, στην Αμερική, στη Γαλλία, στην Ελλάδα. Ξαφνικά έχουμε όλη αυτή την προπαγάνδα ότι, χωρίς να το καταλάβουμε, έχουμε κάποιον ηγέτη επίπεδου Μεγάλου Αλεξάνδρου ή δεν ξέρω εγώ ποιας άλλης φωτεινής προσωπικότητας. Μα αυτοί οι τωρινοί ηγέτες και οι υπουργοί τους δεν λέγανε μέχρι πρόσφατα ότι πρέπει να αφαιρέσουμε κονδύλια από τη δημόσια υγεία και να αρχίσει ο καθένας να αυτοασφαλίζεται και να πηγαίνει σε ιδιωτικές ασφάλειες κτλ. Αυτά δεν ακούγαμε μέχρι πριν λίγο. Τώρα έγιναν ξαφνικά σοφοί. Τώρα δηλαδή ανακαλύψαμε τον Ναπολέοντα και δεν το είχαμε καταλάβει. Που και σε αυτό υπάρχει μια προπαγάνδα πολύ πειραγμένη. Γιατί συγκρίνουν την Ελλάδα με την Ιταλία. Δεν τη συγκρίνουν με τη Βουλγαρία, με την Τσεχία, με την Πολωνία. Δηλαδή με άλλες χώρες που έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και πού οφείλονται αυτά τα αποτελέσματα σε αυτές τις χώρες? Μήπως έχουν και αυτοί έναν Άγιο Τσιόρδα? Μήπως παραγιάσαμε? Υπάρχουν πλέον πολλοί Άγιοι. Αν έχουν και αυτοί έναν Άγιο Τσιόρδα, τότε εντάξει, υπάρχουν πλέον πολλοί Άγιοι. Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο? Μήπως για κάποιο λόγο, αν δείτε το χάρτη από μια παράλληλο και πέρα, ανατολικά, τα συμπτώματα είναι πολύ λιγότερα? Μήπως παίζουν ρόλο άλλοι παράγοντες? Θερμοκρασία, DNA, συμβατικότητα του ιού σε σχέση με την πανίδα, τη χλωρίδα, το βιότοπο κτλ. Μήπως. Όλα αυτά θα τα μάθουμε πολλά χρόνια μετά. Το τι πραγματικά συμβαίνει. Γιατί είπαμε, ο πρώτος νεκρός του πολέμου είναι η αλήθεια. Αλλά θα ήθελα πριν πούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ενώ είμαστε μέσα, να πω τι θα μπορούσε να είχαμε κάνει για την ίδια την κρίση. Ναι, τι θα έπρεπε να είχαμε κάνει. Δηλαδή, γιατί μπορεί να μου πει κάποιος, ωραία, τι προτείνεις, υπάρχει άλλη λύση από το να μείνουμε μέσα? Καταρχήν, φιλοσοφικά μόνο να το δούμε. Αφού πατήσαμε τη σελήνη, αφού κάνουμε εγχειρήσεις με λέιζερ, και αφού μιλάμε από απόσταση μέσα από Skype και δεν ξέρω τι άλλα μέσα, η μέθοδος αντιμετώπισης ενός ιού είναι η ίδια που είχαν τα πλοία στο Μεσαίωνα. Κάθεσαι σε καραντίνα. Πρέπει να το σκεφτούμε λίγο, να προβληματιστούμε ότι μετά από τόση πρόοδο η μόνη λύση που έχουμε είναι αυτή. Δεν θα πρέπει τουλάχιστον να μας ταπεινώσει λίγο σαν ανθρώπους. Να μας προβληματίσει. Μήπως
Παρά είχαμε πάρει ψηλά τον αμανέ ότι εξουσιάζουμε τον πλανήτη. Και έρχεται ένας ιός και η μόνη λύση είναι αυτή που θα έκανε ένας αρχαίος Σουμέριος. Απλώς κάθεσαι στο σπίτι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η Ευρώπη είχε 1,5 μήνα στη διάθεσή της, μαθαίνοντας τα αποτελέσματα από την Κίνα. Δηλαδή ήρθε εδώ περίπου 1,5 μήνα μετά. Σε όλες τις περιπτώσεις το παρελθόν, δεν φυλακίζεις τους υγιείς. Αποσύρεις τους επικίνδυνους, τους επίφοβους. Λέω ένα απλό παράδειγμα από τη σύγχρονη ιστορία μας, που το ξέρουν όλοι. Mm-hmm. Όταν υπήρχε η θυματίωση, παρένθεση, κάθε χρόνο τώρα πεθαίνουν από τη θυματίωση 1,5 εκατομμύριο άτομα. Ακριβώς. Αυτό γιατί δεν είναι στατιστική, γιατί δεν μας το λέει κανείς. Δηλαδή, πολύ περισσότεροι από όσοι έχουν ή ίσως θα φτάσουν τελικά να πεθάνουν από τον κορονοϊό. Ή πόσοι πεθαίνουν από το AIDS. Προσέξτε, που για τη θυματίωση υπάρχουν και φάρμακα και μέσα και τα πάντα. Γιατί μας λέει να βρούμε το φάρμακο και θα σωθούμε. Είναι τόσο απλό. Τότε στη θυματίωση γιατί υπάρχουν ακόμα 1,5 εκατομμύριο νεκροί παγκοσμίως, κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Προσέξτε, γιατί παρά μου πει κάποιος, ναι, αλλά ο ιός μεταδίδεται αυτό. Ναι, αλλά και η θυματίωση δεν είναι κάθε χρόνο, είναι κάθε χρόνο. Το ίδιο είναι. Λοιπόν, και η θυματίωση ήταν μεταδοτική. Δεν κλείσαν τη χώρα σε σανατόριο, δεν σταμάτησαν οι εκδηλώσεις, δεν σταμάτησαν τα μέσα επικοινωνίας, δεν σταμάτησαν τα μέσα συγκοινωνίας, δεν σταμάτησαν οι ζωγράφοι να ζωγραφίζουν, δεν σταμάτησαν οι καλλιτέχνες να τραγουδούν, δεν σταμάτησαν τα θέατρα. Απλώς φτιάξαν σανατόρια για αυτούς που ήταν ασθενείς, ώστε σε ένα άλλο τοπίο, σε μια άλλη συνθήκη, αυτοί να θεραπευτούν χωριστά από την πόλη. Άρα αυτό τον 1,5 μήνα, αφού ξέραμε ότι το 90% των κρουσμάτων είναι σε ηλικιωμένους, τα σοβαρά κρουσμάτα, είναι σε άνω των 75-80, θα έπρεπε αυτό να φροντίσουν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είτε κάποιοι να αποσυρθούν κάπου, έστω και μαζικά, να απομονωθούν για ένα διάστημα, που θα ήταν πολύ λιγότερο από αυτό το διάστημα που τώρα μας συμβαίνει. Είτε αυτοί να υποχρεωθούν να μείνουν στο σπίτι και να μην έρχονται σε καμία επαφή με τους δικούς τους, αλλά οι συγκεκριμένοι, όχι όλοι άκρητα, ή θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα είδος χωριού, κοινότητας, πρόσκαιρης, όπου θα βάλουμε ηλικιωμένους και κάποιους που έχουν κάποιες άλλες σημαντικές παθήσεις. Ώστε τι θα έμενε πλέον να αντιμετωπίσει το σύστημα υγείας, τις παθήσεις και τις περιπτώσεις που ξεφεύγουν από το μέσο όρο. Ένας 20χρονος που μπορεί και αυτός να το πέρασε βαριά, ένας 40χρονος που είχε κάποιες επιπλοκές και δεν το ήξερε και τελικά δεν είχαμε λάβει μέρη να είναι στην απομονωμένη ομάδα κτλ. Στο παρελθόν, με αυτόν τον τρόπο λειτουργήσαν τα πράγματα, δηλαδή απομονώνεις τους ύποπτους ή αυτούς που είναι ευάλωτους. Δεν κάνεις ύποπτους και ευάλωτους όλους τους άλλους. Γιατί μετά πώς θα το μαζέψεις, πώς θα ξανακοιταχτούμε, πώς θα ξανααγγιχτούμε, όταν κάθε μέρα σου γίνεται πλήση εγκεφάλου και σου λέει να φέρεσαι σαν να το έχεις ήδη. Πώς ξαφνικά θα το βγάλω από το μυαλό μου τώρα αυτό, τσακ, το τραβάω και δεν το έχω και θα πάω να αγκαλιάσω τον απέναντί μου. Αλλά θα τα δούμε όταν θα δούμε ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες στο μέλλον. Ναι. Το επόμενο που πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι δεν υπήρχε εναλλακτική λύση. Και ξέρεις κάτι, πιστεύω ότι στο τέλος σε αυτή τη λύση που λέω τώρα θα καταλήξω. Γιατί η ιστορία έχει δείξει πώς μια πανδημία ολοκληρώνει τον κύκλο της όταν έχει πλέον περάσει από ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Και επομένως, αφού έχει περάσει και δεν μπορεί να μεταδοθεί, παρά πολύ σπάνια πλέον, αρχίζει και καταραίει η πανδημία. Άρα πιστεύετε στην ανοσία της αγγέλης που είπαν κάποιοι επιστήμονες και ότι και τα σχολεία δεν θα έπρεπε να είχαν κλείσει. Αυτό εννοείται. Όχι όπως πήγε να το κάνει ο Τζόνσον. Γιατί mm-hmm. ο Τζόνσον πήγε να το κάνει, απλώς αφήνω χωρίς μέτρα να μεταδοθεί ο ιός. Δεν εννοώ αυτό. Μάλιστα. Εννοώ την ανοσία της αγγέλης. Αναγκαστικά θα γίνει η ανοσία της αγγέλης. Και αναγκαστικά κάποια στιγμή θα απομονώσεις αυτούς που είναι ευάλωτους.
Θα έπρεπε απλώς αυτό να έχει γίνει από την αρχή. Δηλαδή, αν οι Ιταλοί είχαν πάρει 300.000 ευάλωτους Ιταλούς και τους είχαν, ας το πούμε, βάλει αυτούς σε καραντίνα, αυτή τη στιγμή δεν θα είχε 20.000 νεκρούς, θα είχε 1.000-2.000 νεκρούς. Δηλαδή, θα είχε τους σως, τους πιο σως του κράτους, μεταφέρει κάπου αλλού, απομονώσει κάπου αλλού, όπου αυτοί θα είναι ανέγκυχτοι. Άρα θα αγγίζονται αυτοί που δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Δεν έγινε αυτό όμως. Όμως το τέλος ίσως αναγκαστούν να γίνει αυτό. Ήδη τώρα, χθεσινά αποτελέσματα, στην Κίνα ξαναρχίζει και εμφανίζεται. Άρα τι κάνουμε. Αν η Κίνα δεν μπορούν να βγουν έξω, στο τέλος, υπάρχει πιθανότητα να βγουν στην Ευρώπη. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί έχει ένα περίεργο στατιστικό η Κίνα. Ανεβαίνει, φτάνει στους 3.000 νεκρούς και ξαφνικά, σαν να πατάς ένα κουμπί, σταματάνε εκεί. Από τότε που έφτασε 3.000-3.100, σταμάτησε. Έτσι. Στην Ευρώπη δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή η λογική. Πάει. Κάποια στιγμή θα υπάρχει μια καμπύλη πτώσης. Ναι, αλλά όχι σαν να πατάς ένα pause, σαν να πατάς ένα κουμπί. Εντάξει, στην Κίνα είναι σαν να πατάς ένα κουμπί. Άρα, δύο πράγματα πρέπει να σκεφτούμε. Ή ότι κάτι μας κρύβουν οι Κινέζοι, δεν ξέρω τι, ούτε θέλω να φτιάξω ιστορίες, συνωμοσίες κτλ. Λέω, ή κάτι μας κρύβουν, και μην μου πει κάποιος ότι είναι περίεργο, γιατί αρχικά κρύψαν τον ίδιο τον ιό. Είναι γνωστή ιστορία με τον γιατρό που είχε πει ότι υπάρχει ο ιός και τον εξαφάνισαν κτλ. Άρα δεν θα μας κάνει εντύπωση ότι οι Κινέζοι αποκρύπτουν κάποια είδηση. Άρα ή κάτι μας κρύβουν, ή το άλλο πρότυπο ποιο είναι, ότι πρέπει να γίνουμε σαν την Κίνα. Οπότε πάμε σε έναν άλλο τομέα. Δημοκρατικά δικαιώματα του μέλλοντος. Θέλουμε να είμαστε σαν την Κίνα, γιατί στο τέλος θα μας πούνε, προκειμένου να καταπολεμήσουμε τον ιό, πρέπει να ζήσουμε όπως οι Κινέζοι. Γιατί πολλοί λένε εδώ, οι Κινέζοι τα κατάφεραν, γιατί έχουν τόση πειθαρχία και τόσο σοφρονισμό. Θέλουμε μία πολιτεία μέλλοντος σοφρονισμένη, ή είμαστε διαθετημένοι να έχουμε ακόμα και κάποιους νεκρούς, προκειμένου να διατηρήσουμε κάποιες αξίες σε αυτόν τον πολιτισμό. Όλοι οι σημαντικοί πολιτισμοί είναι έτοιμοι να θυσιάσουν ένα κομμάτι τους, προκειμένου να έχουν άλλες αρετές. Να είναι ελεύθεροι, να μπορούν να πούν την άποψή τους, να υπάρχει δημοκρατία, να υπάρχουν αντιθέσεις. Αυτή τη στιγμή, αν υποστηρίζει ο κόσμος γύρω μας ότι «Α, τα καταφέραμε, όπως βλέπετε, καλά πάμε εδώ στην Ελλάδα», τι θα απαντούσατε? Ότι και στην Βουλγαρία πάνε καλύτερα. Εκτός αν και στην Βουλγαρία είναι σοφοί οι κυβερνώντες. Ότι ναι, πάρθηκαν κάποια μέτρα, δεν έχει ξεφύγει να έχουμε κάποιους χιλιάδες νεκρούς, αλλά προσέξτε, δεν έχουμε βγει ακόμα. Mm-hmm. Το ότι στην Ελλάδα έχει επιλεχτεί η πολιτική δεν κάνουμε ούτε δειγματολογικά ή ελάχιστα τεστ, δεν ξέρουμε πού θα μας βγει. Και μην μου πει κάποιος ότι ξέρει το μέλλον. Ούτε εγώ το ξέρω σε αυτό το σημείο, αλλά τουλάχιστον οφείλω να έχω κάποιες δεύτερες ή τρίτες σκέψεις. Γιατί αν κάτι πρέπει να μας μείνει από όλο αυτό, είναι ότι δεν πρέπει να πάψουμε να είμαστε ενεργοί πολίτες. Ενεργός πολίτης σημαίνει προβληματισμένος, σημαίνει ότι αμφισβητεί, σημαίνει ότι ο κυβερνών πρέπει να μου αποδείξει ότι ξέρει τι κάνει. Όχι εγώ. Ο άλλος που επιδίωξε να έχει την εξουσία, έτσι δεν υποχρέωσε κανέναν κάποιος να έχει την εξουσία, αφού επιδίωξε με τόση ζέση στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες κάποιος να έχει την εξουσία, αυτός πρέπει να αποδείξει ότι ξέρει τι κάνει. Και αυτή τη στιγμή, ενώ μιλάμε υποτίθεται επιστημονικά, δεν υπάρχει καμία επιστημονική κατεύθυνση να μπορεί να μας πει τότε θα βγούμε, αυτές θα είναι συνέπειες, αυτό θα συμβεί. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν πάμε ακριβώς επιστημονικά. Πάμε, αυτά είναι τα μέσα που έχουμε μέχρι στιγμής, με αυτά προσπαθούμε και όπου μας οδηγήσει. Ναι, αλλά αυτό που μπορεί να μας οδηγήσει ίσως θα είναι ένας κόσμος με ελάχιστη επαφή, με πολύ καχυποψία,
Δύο άνθρωποι θα συναντιούνται στον δρόμο και δεν θα χαιρετιούνται. Ήδη μιλάνε για κατάργηση του χαιρετισμού. Σκεφτείτε το λίγο, προσέξτε. Ας ξεχάσουμε για λίγο το φόβο, φίλοι μου. Και αν κάποιος σας έλεγε πριν ένα χρόνο ότι θα έρθει μια κυβέρνηση να σας απαγορεύσει να χαιρετάτε, τι θα λέγατε? Ότι αποκλείεται να το εφαρμόσω. Αυτό δεν θα λέγατε? Τώρα ξαφνικά γιατί είστε έτοιμοι να το συζητήσετε? Και αν αύριο σας πούνε ότι θα σου βάλω και τσιπάκι για να είσαι πιο προστατευμένος, μη χαθείς, για να ξέρουμε ότι έχεις περάσει τον τάδε ιό, για να μην κουβαλάς πολλά έγγραφα πάνω σου. Τι ωραίο, ε! Τότε και αυτό θα το κάνουμε. Ακόμα και το εμβόλιο που λένε, που ξέρουν όλοι πως αποκλείεται να υπάρχει εμβόλιο με βάση την ιατρική. Αν δεν περάσουν μήνες, ίσως και έτος. Εκτός αν κάποιοι το έχουν ήδη, βέβαια. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ας μην πάμε εκεί. Αλλά βέβαια, αν αύριο μας εμφανίσουν ξαφνικά ένα εμβόλιο, τι θα πρέπει να σκεφτούμε? Καταργήθηκε όλο το ιατρικό πρωτόκολλο? Αλλά και στο εμβόλιο είναι έτοιμοι να εμβολιαστούν όλοι? Είναι σωστό αυτό? Είμαστε σίγουροι για ένα εμβόλιο που θα έχει βγει σε κατάσταση πανικού? Τι παρενέργειες μπορεί να έχει? Και αν έχει παρενέργειες, ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες? Ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες? Αυτό, αγαπημένο μου Γιάννη, δεν είναι μια μορφή βίας? Και ό,τι χρειάζεται βία για να διατηρηθεί, δεν είναι και καταδικασμένο, όπως είπε και ο Μίλλερ? Ναι, μα η πειθό αυτή τη στιγμή που εξασκείται είναι πειθό υπακοής βίας ολοκληρωτικού καθεστώτος. Μιλάω σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι δεν μιλάω. Η Ελλάδα απλώς ακολουθεί. Ό,τι είπε ο Μακρόν, το είπε ο Μητσοτάκης. Απλώς ακολουθούμε. Και δεν μπορούμε να βγούμε και μόνοι μας. Πρέπει να βγουν όλοι μαζί. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή, ακόμα εμείς μπορούμε να έχουμε λίγο καλύτερες συνθήκες. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν έχουμε τόσους νεκρούς προς το παρόν κτλ. Όμως δεν μπορεί να αποφασίσει αύριο η Ελλάδα να βγει. Πώς θα βγεις, από πού θα βγεις? Δηλαδή, αφού επηρεάζεσαι, είμαστε στο σύγχρονο κόσμο που είμαστε ένα πλανητικό χωριό. Όλοι μπορεί να ταξιδέψουν, υποτίθεται, σε όλους. Και πόσο θα έχεις καραντίνα σε σχέση με τις διπλανές χώρες? Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή, αν υπήρχε ένας Γκάντι, ένας Μαντέλα, ένας Περικλής, θα μπορούσε δηλαδή να αλλάξει κάτι σε αυτή την ανθρωπότητα? Δεν θα τον αφήναν, θα μου πεις, ή θα τον σκοτώναν. Αλλά λέμε τώρα, αν υπήρχε. Είπαμε, κάθε ιστορική στιγμή ζει αυτό που της αντιστοιχεί. Για να υπάρξει ο Περικλής που χτίζει τον Παρθενώνα και όλα τα άλλα, χορηγεί το θέατρο, ανθεί η φιλοσοφία, οι συνεργάτες του είναι ο Αναξαγόρας και ο Σοκράτης και ο Ευρυπίδης, με αυτούς πίνει το κρασί του. Αυτοί έτσι είναι οι συνεργάτες του. Είναι οι συνεργάτες του. Η συμβουλή του. Άρα δεν γίνεται έτσι, εμφανίζω ένα Περικλή και τα λύνει όλα. Είναι όριμο τέκνο μιας εποχής το κάθε τι. Αλλά και να υπήρχε, έχει χαθεί πλέον το πρότυπο της υπέρβασης. Ακόμα και η μητέρα Τερέζα, που υποτίθεται θαυμάζουμε στον 20ο αιώνα, πήγαινε χωρίς προφυλάξεις στην Καλκούτα, μέσα σε λοιμούς, μέσα σε πανδημίες, μέσα στα πάντα, και θεράπευε κόσμο. Και η ίδια ποτέ δεν αρρώστησε. Γιατί δεν μας προβληματίζει αυτό? Εάν δηλαδή υπήρχε τώρα η μητέρα Τερέζα, θα της απαγορεύαμε να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Με καταλαβαίνετε γιατί σας λέω? Εκτός αν φορούσε στολή, γάντια και μάσκα. Εκτός αν ήταν σαν αστροναύτης, που είναι η στολή του μέλλοντος. Οι μόδις τριήδη ετοιμάζουν τέτοιου τύπου στολές. Τέλειωσαν αυτά που ξέρουμε. Άλλωστε, στον κόσμο του μέλλοντος δεν θα χαιρετιόμαστε, δεν θα αγγιζόμαστε, θα κρατάς απόσταση, και αυτό θα διατηρηθεί για πολύ καιρό. Ίσως και για πάντα. Το πάντα με την σχετική χωροχρονική έννοια της ανθρωπότητας. Δηλαδή, ας πάρουμε παράδειγμα από τους δίδυμους πύργους. Τι έμεινε από τους δίδυμους πύργους και όλη αυτή την σίγουρα θλιβερή ιστορία? Κάμερες παντού. Αυτό έμεινε. Πλέον είναι πολύ φυσιολογικό, όταν πριν 20 χρόνια θα ήταν πολύ ενοχλητικό και θα είχαμε ξεσηκωθεί όλοι, ότι όπου και αν πας σε φωτογραφίζουν. Πας στην τράπεζα, πας σε ένα κατάστημα, πας σε ένα πάρκινγκ,
οπουδήποτε, γιατί σε φωτογραφίζουν? Γιατί είναι όλοι ύποπτοι. Δυνητικά είναι όλοι ύποπτοι. Ακριβώς όπως στη φάρμα των ζώων, όταν επικρατούν τα γουρούνια κάποια στιγμή, όποιοι δεν είναι γουρούνια, είναι ύποπτοι. Κύριε Αδερά, θέλω να σας ρωτήσω λιγάκι για το θέμα. Στη συνέχεια θέλω να επιστρέψουμε πάλι στο εσωτερικό του σπιτιού μας. Δηλαδή η βία που υπήρχε και που τώρα είναι σε καραντίνα και είναι σε επίπεδα έκρηξης ηφαιστείου. Από ό,τι φαίνεται από τις κλήσεις που γίνονται στα αντίστοιχα τηλέφωνα. Όμως πριν από αυτό θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε και για το θέμα της θρησκείας. Ή μάλλον να το διαχωρίσουμε, εσείς θα μας πείτε, πώς να ταυτοποιήσουμε την πίστη και πώς τη θρησκεία. Τελικά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι. Δύο από τα πτώματα του κορονοϊού είναι η δημοκρατία και η θρησκεία. Για τη δημοκρατία ήδη μιλήσαμε. Πλέον παίρνονται αποφάσεις χωρίς κοινοβούλια ή με υποτυπώδεις συνεδρίες κοινοβουλίων. Ήδη στην Ουγγαρία ο πρόεδρος έχει πάρει όλες τις αρμοδιότητες πάνω του, δεν λειτουργεί τίποτα, κανένα θεσμικό μέσο. Και θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες, μην έχετε αυταπάτη. Και στις περισσότερες, άλλωστε, ήδη γίνεται χωρίς να το λένε τόσο εμφατικά όσο το έκανε ο ίδιος. Άρα, ουσιαστικά τι μας λέει το πρώτο σκέλος σε σχέση με τη δημοκρατία και μετά πάμε στη θρησκεία. Μας λέει το εξής απλό. Όταν τα πράγματα είναι ζόρικα, όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, όταν κινδυνεύουμε όλοι μαζί, η δημοκρατία πάει περίπατο. Η δημοκρατία είναι απλώς όταν τα πράγματα είναι ωραία, γλυκερά, τρυφερά, όταν χρειάζεται να καταναλώσεις, όταν χρειάζεται να ξεχαστείς. Άρα η δημοκρατία είναι ένα όπιο. Όχι μόνο η θρησκεία που έλεγε κάποτε ο Μαξ. Η δημοκρατία είναι ένα όπιο. Δηλαδή είναι για γλυκερές στιγμές. Στα ζόρικα δεν υπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει ολοκληρωτισμός. Αποφασίζομαι και διατάζομαι. Η κίνηση θα συμβαίνει από τότε μέχρι τότε. Όπως συνέβαινε στην κατοχή επί Γερμανών. Στην κατοχή επί Γερμανών δεν υπήρχαν περιορισμοί στην κυκλοφορία. Και μάλιστα όχι τόσο έντονοι όπως τώρα. Αλλά ακόμα και στην κατοχή επί Γερμανών λειτουργούσαν τα θέατρα. Και όταν είχαμε έναν πραγματικό πόλεμο, όπως με τους Ιταλούς, έβγαινε η Βέμπο την άλλη μέρα, τραγουδούσε. Και όλη η χώρα ήταν σε ανάταση. Ενώ η τηλεόραση συνεχίζει και παίζει τις παιδαριώδεις εκπομπές, τα πρωινάδικα, τα απογευματινά κουτσομπολιά. Συνεχίζει και παίζει αυτά. Και θέλουμε με αυτά να κάνουμε πόλεμο. Όταν δηλαδή η ψυχαγωγία μας και το επίπεδο που προσφέρουμε στον κόσμο είναι πολύ χαμηλό. Αν θέλουν να με πείσουν ότι είμαστε σε ένα πραγματικό πόλεμο, έπρεπε να έχουν αλλάξει όλα τα προγράμματα. Να έχουμε προγράμματα πολέμου. Δεν έχουμε προγράμματα πολέμου. Έχουμε προγράμματα νάρκωσης. Καθυπόταξης. Ξεχαστείτε τώρα λίγο με αυτή την ευτράπελη εκπομπή. Δέστε μερικούς που είναι πιο χάλια από εσάς για να αισθανθείτε ωραία εσείς. Αυτές οι εκπομπές συνεχίζουν και παίζουν. Σε εποχή πολέμου. Οπότε ο πρώτος νεκρός είναι η δημοκρατία. Ο δεύτερος νεκρός είναι η θρησκεία. Θα μπορούσε να πω μάλιστα ότι και στους δύο τους άξιζε αυτό το τέλος. Έτσι όπως είχε γίνει η δημοκρατία. Και έτσι όπως είχε γίνει η θρησκεία. Γιατί μην έχουμε αυταπάτες. Γιατί η θρησκεία θα είναι τεράστιες συνέπειες μετά την εποχή του κορονοϊού. Γιατί ουσιαστικά τι αποδέχτηκε η θρησκεία, ακόμα και η ταγή της. Ότι ας πάρουμε για τη Δύση και αντίστοιχα στην Ανατολή. Ότι ο Χριστός δεν σώζει. Γιατί αν πιστεύεις ότι ο Χριστός σώζει, έχεις ανοιχτές τις εκκλησίες και ο κόσμος εκκλησιάζεται. Αυτό γινόταν στο Μεσαίωνα, στις παλιές πανδημίες, παντού. Όταν πολιορκούνταν οι πόλοι. Αυτά δεν διδάσκουμε και στο σχολείο. Ότι βγήκανε και τραγουδήσαν το υπερμάχο και αυτό και η πόλη δεν έπεσε και εκείνο και τ' άλλο. Και διάφορα τέτοια. Καλός ή κακός, με αυτή τη λογική, η θρησκεία παρέμεινε ενεργή για κάποιες χιλιάδες χρόνια. Τώρα τι μας είπαν στα δύσκολα,
Όπως δεν έχουμε ανάγκη τη δημοκρατία, δεν έχουμε ανάγκη και τη θρησκεία. Άρα, ας δεχτούμε ότι είμαστε στην εποχή μετά τον κορονοϊό και κάπως τα πράγματα αποκαθίστανται και μπορεί να λειτουργήσουν οι εκκλησίες. Γιατί να πας στην εκκλησία? Έχει καταργηθεί πλέον η έννοια του θαύματος, η έννοια της υπέρβασης, η έννοια ότι κάποιες άλλες δυνάμεις μπορούν να βοηθήσουν. Η έννοια ότι μέσα από τη λειτουργία ή μέσα από τη θεία κοινωνία ή μέσα από όλο αυτό το τυπικό μπορεί να δημιουργηθεί μια δυναμική ανόδου, ανύψωσης ή σωτηρίας. Τότε η Εκκλησία μένει σαν ένας ψυχαγωγικός όμιλος. Απλώς δηλαδή την Κυριακή το πρωί να πηγαίνω να τρώω το αντίδωρο, να βλέπω λίγο και τους γείτονες στην Εκκλησία, τι φοράνε, πώς είναι. Έχει καθεί υπέρβαση. Αν καθεί υπέρβαση, τότε είναι ένας κοινωνικός όμιλος που μοιράζει συσίτια, θα μπορούσε να το κάνει και ένα σωματείο αυτό. Δεν χρειάζεται Εκκλησία. Δεν χρειάζεται ένας χώρος που είναι γεμάτος Αγίους, οι οποίοι έχουν υποφέρει βασανιστήρια για την πίστη τους, οι οποίοι δεν έβαλαν την επιβίωση πάνω από κάτι που θεωρούσαν σημαντικό αυτό. Και σας τα λέω αυτά, ενώ ο ίδιος δεν πιστεύω με τη συμβατική έννοια. Για μένα η απάντηση είναι η φιλοσοφία. Είναι το γνώθις αυτών. Δεν είναι η λατρεία σε ένα εξωτερικό αντικείμενο. Ούτε η λατρεία σε κάποιον θρησκευτικό ηγέτη, ο οποίος πράγματι μπορεί να είναι πολύ σπουδαίος, ο Ιησούς, ο Βούδας, ο Μωάμεθ κτλ. Αλλά αυτοί μας είπαν, κάντο και εσύ αυτό που έκανα. Δεν μας είπαν, λάτρεψέ με. Οι εκκλησίες λατρεύουν αυτόν που το έκανε για να μην χρειάζεται να το κάνεις. Χρησιμοποιούμε τον Χριστό σαν άλοθη, το έκανε αυτό, δεν χρειάζεται να το κάνουμε εμείς. Εμείς πάμε για μπάρμπεκιου το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα έχει τεράστιες συνέπειες στην εκκλησία. Η εκκλησία δηλαδή ομολόγησε ότι στα δύσκολα δεν μπορώ να προσφέρω τίποτα. Στα δύσκολα ο παπάς και ο αρχιεπίσκοπος και ο πάπας είναι με ένα τσιρότο στο στόμα που απλώς λέει κάποια πράγματα που θα μπορούσε να τα πει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Τι μας πρόσφεραν? Θα σας πούν όμως ότι μετατρέψαμε προς το παρόν σε εκκλησία το σπίτι μας. Δηλαδή, στο σπίτι μας μέσα και οπουδήποτε, πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, όπως και η Σαμαρίτιδα όταν ρώτησε τον Χριστό πού να πάει να λατρέψει τον Κύριο, τον Θεό, της είπε εντός ημών εστί. Άρα εδώ ερχόμαστε στο επίπεδο, σε αυτό που σας ρώτησα στην αρχή για την πίστη, τη διαφορά από την εκκλησία, παρόλο ότι είπατε ότι κανονικά, όπως κατάλαβα, θα έπρεπε οι εκκλησίες να είναι ανοιχτές. Βέβαια. Δεν λέω ότι θα έπρεπε. Εγώ δεν θα πήγαινα και να ήταν. Δηλαδή δεν είμαι εγώ ο πιστός. Αλλά από τη στιγμή που λες αυτά, ότι ο Χριστός σώζει, ότι ο Βούδας σώζει, δεν έχει σημασία, ότι κάτι σώζει. Ωραία. Τότε κάτσε να το υπερασπιστείς, γιατί προσέξτε, όλες τις θρησκείες και όλα τα σημαντικά πράγματα στον πλανήτη ξεκίνησαν ως παραβατικά της εποχής τους. Τίποτα που είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή δεν ξεκίνησε από την αρχή ως αποδεκτό. Οτιδήποτε είναι σημαντικό έχει μια επανάσταση μέσα. Μας αλλάζει τα δεδομένα. Άρα ο χριστιανισμός για 300 χρόνια παράδειγμα ήταν παραβατικός. Ήταν στο περιθώριο. Τους τρώγαν τα λιοντάρια. Γιατί αν η ζωή έχει αυταξία να κάτσει να σε φάει ένα λιοντάρι? Όχι, λέγανε αυτοί. Έχει κάτι άλλο, μεγαλύτερη αξία από το να ζήσω λίγα χρονάκια. Και γι' αυτό προσφέρω τον εαυτό μου. Γι' αυτό το σημαντικό. Ενώ δηλαδή στην αρχή ήταν παραβατικός ο χριστιανισμός, τώρα κατέληξε να είναι, πάνω το πούμε, συνοδός του κατεστημένου. Μην πούμε και πρωτοπόρος του κατεστημένου. Δηλαδή ότι αυτός οδηγεί το κατεστημένο. Άρα οι παπάδες απλώς συμμορφώθηκαν. Λέω, αν ένας παπάς, αν ένας ιερωμένος πίστευε πως πραγματικά υπάρχουν θαύματα, πως μπορεί να παρέμβει ο Χριστός, η Παναγία και οι άλλες δυνάμεις, όφιλε με κάποιο τρόπο να λειτουργήσει. Μπορεί να μην πήγαινα εγώ, αλλά έτσι θα με έπειθε πρώτον ότι ο ίδιος πραγματικά πιστεύει και ότι ακολουθεί το παλιό δόγμα. Είμαι παραβατικός. Πάω ενάντια στην όποια αυτοκρατορία, είτε λέγεται ρωμαϊκή, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο στις μέρες μας. Πάντως πράγματι υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Υπάρχουν και τέτοια. Τώρα μερικά μπορεί να είναι και τράπελα. Μπορεί να είναι και. Καταλάβατε. Δηλαδή, μερικοί που τα κάνουν δεν τα κάνουν από πίστη. Τα κάνουν από ανάγκη δημοσιότητα κτλ. Όσον αφορά το ότι μπορώ να προσευχηθώ παντού, ωραία, τότε μετά τον κορονοϊό, ας καταργηθούν σας παρακαλώ οι εκκλησίες. Γιατί τόσες τοιχογραφίες, γιατί τόσες καμπάνες? Μπορώ να προσευχηθώ παντού. Αφήστε με να προσευχηθώ στο σπίτι μου. Γιατί τόσο χρήμα στην εκκλησία, αν μπορώ να προσευχηθώ παντού?
αν μπορώ να προσευχηθώ παντού, γιατί να υπάρχει αυτή η φωλιά της Εκκλησίας με όλα τα συμπαραμαρτυρούμενα. Γιατί να κάνω το γάμο μου στην Εκκλησία, την κηδεία μου στην Εκκλησία, γιατί να την κάνω. Αφού όποια να την κάνω, ο Θεός με βλέπει και λαμβάνει το μήνυμα. Έχει σήμα καλό. Έχει σήμα καμπάνα ο Θεός. Το λαμβάνει από παντού το μήνυμα. Το βλέπετε. Γιατί ο Αρχιεπίσκοπος, ο εκάστοτε, να εμφανίζεται με Mercedes, ντυμένος σαν Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Η στολή του Αρχιεπίσκοπου είναι η στολή του Ρωμαίου Αυτοκράτορα. Γι' αυτό έχει πάνω κορώνα με διαμαντικά, έχει μεντορική ράβδο, δηλαδή έχει εξουσία κτλ. Είναι δηλαδή την εποχή που η θεολογία και η πολιτική ήταν ένα. Από εκεί είναι κληρονομιά. Γιατί τόσος πλούτος, αφού δεν μπορώ να κάνω το σημαντικό, δηλαδή τώρα που έχω την πανδημία, που σε έχω ανάγκη, δεν μπορώ να μου προσφέρεις τίποτα. Τίποτα δεν μπορείς να μου προσφέρεις, απλώς σε κλείνω. Έρχεται ένας υπάλληλος και σε κλείνει. Φαντάζεστε δηλαδή τους πρώτους χριστιανούς να συμβαίνει η πανδημία και να τους κλείνανε. Δεν θα πήγαιναν σε κατακόμβες να κάνουν τη λειτουργία τους. Αυτό δεν γινότανε. Και τώρα μας λένε ότι όλο αυτό είναι κανονικό. Μα είναι κανονικό. Σας παρακαλώ, καταργήστε μετά τον κορονοϊό της θρησκείας. Ας ξεκινήσει ο άνθρωπος να φιλοσοφεί. Ας ξεκινήσει να αναζητά τον εαυτό του. Ας ξεκινήσει να αναμετράται με τους φόβους του πραγματικά. Και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε αυτές τις μέρες στο σπίτι. Να αναμετρηθούμε με τους αληθινούς φόβους μας. Όχι μόνο τους επίπλαστους που μας έχουν επιβάλει έξωθεν, αλλά τους εσωτερικούς έσωθεν. Γιατί είμαστε απροπόνητοι του θανάτου, όπως λέμε στα μαθήματα εδώ και χρόνια. Λέμε είμαστε απροπόνητοι του θανάτου, δηλαδή ο δυτικός άνθρωπος δεν αντέχει να σκεφτεί ότι θα πεθάνει. Και επειδή δεν αντέχει να σκεφτεί ότι θα πεθάνει, είναι πάρα πολύ διαχειρίσιμος. Διότι μπορεί να αγοράσει όλα αυτά που αγοράζει, κατανάλωση, σαν ένα ανάχωμα στο θάνατο. Μπορεί να κάνει σχέσεις επιφανειακές και πρόχειρες όλα αυτά που συμβαίνουν, σαν ανάχωμα στο θάνατο. Ας δοκιμάσω και εκείνο, ας κάνω και τ' άλλο, ας αλλάξω φύλο, ας αλλάξω τα πάντα, γιατί δεν αντέχω ότι αύριο απλώς δεν θα υπάρχω. Και θα γυρίζουν τα αστέρια αιωνίως και εμείς δεν θα υπάρχουμε. Αιωνίως. Και όπως... Δεν το αντέχει ο μέσος άνθρωπος, άρα χρειάζεται καταφυγές. Είτε θα πάει στην εκκλησία, είτε θα πάει σε ένα πατερούλι πολιτικό. Έτσι, οι Ρώσοι όταν κατήργησαν τη θρησκεία, κάναν τον Στάλιν πατερούλι. Και τώρα προπονούνται πολλοί, βλέπω, πολιτικοί να γίνουν πατερούλιδες. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γιατί ο πατερούλης για το καλό μας μας μαλώνει. Και όσοι είναι παραβάτες τους στέλνουμε στη Σιβηρία. Για το καλό μας πάντα, έτσι. Στη φιλοσοφία το ζητούμενο είναι η ευδαιμονία, είναι η ευτυχία. Τελικά μέσα σε αυτή τη φυλακή, σε εισαγωγικά που βρισκόμαστε, ή που όποιοι νιώθουν ότι είναι στη φυλακή, γιατί είπαμε κάποιοι δεν το νιώθουν, ούτε εγώ το νιώθω, έτσι. Όμως διαδραματίζονται πολλά θεατρικά έργα, ιδιαίτερα βίας. Θα ήθελα λίγο να μας μιλήσετε γι' αυτό, γιατί δυστυχώς η άγνοια οδηγεί στο φόβο. Ο φόβος οδηγεί στο μίσος και το μίσος οδηγεί στη βία. Αλλά αυτή είναι η εξίσωση. Θα είδατε όλοι ίσως πρόσφατα τώρα, πριν 2-3 μέρες, ότι ο Άγιος Τσιόρδας έδωσε ένα νούμερο, έναν αριθμό τηλεφώνου για να παίρνουμε να καταγγέλουμε και ομολόγησε ότι ναι, υπάρχει τεράστια οικογενειακή βία. Πότε το έκανε αυτό? Ένα μήνα μετά. Δεν θα έπρεπε με την πρώτη μέρα που ξεκίνησε να υπάρχει το νούμερο, να έχει προπαγανδιστεί το νούμερο, γιατί τώρα άρχισε να ακούγεται, και να έχουν λάβει τα μέτρα τους ότι θα υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά βίας. Όταν ξέρεις, γιατί σίγουρα το ξέρει ο Τσιόρδας, ότι ο μισός πληθυσμός παίρνει ψυχοφάρμακα. Άρα όταν κλείνεις το μισό πληθυσμό με ψυχοφάρμακα μέσα στο σπίτι, τι περιμένεις ότι θα συμβεί? Και ήθελα να ρωτήσω τώρα, για όλη αυτή τη βία που συμβαίνει επειδή κάποιοι αποφάσισαν αυτή την πολιτική του μένω σπίτι, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη? Ποιος Άγιος θα αναλάβει την ευθύνη? Γιατί κάποιος θέλει. Έπρεπε εγκαίρως να το έχει σκεφτεί και να είναι από τους βασικούς πυλώνες
Διότι δεν μπορώ στο όνομα της ανθρώπινης ζωής, για να σώσουμε δηλαδή κάποιους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, πολύ ωραία, κανείς δεν θέλει, κανένας ηλικιωμένος ή άνθρωπος που έχει άλλα νοσήματα να πεθάνει. Φυσικά κανείς δεν θέλει. Αλλά δεν μπορούμε στο όνομα αυτών να πεθάνουν άλλοι ή να υποφέρουν άλλοι. Γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο καρκινοπαθής, και έχω αρκετούς καρκινοπαθείς στο περιβάλλον, γνωστούς και ανθρώπους που τους κάνω ψυχολογική τόνωση, ο καρκινοπαθής κάθε 3 μήνες κάνει εξετάσεις για να δει την πορεία της υγείας του. Αν υπάρχει κάποια μετάσταση, αν το φάρμακο που παίρνει ανταποκρίνεται κτλ. Αυτές οι εξετάσεις έχουν ανασταλεί. Το ξέρω από δικούς μου καρκινοπαθείς. Που σημαίνει τι στην πράξη. Του λένε έλα μετά. Θα χάσει αυτό το τρίμηνο. Σκεφτείτε στατιστικά σε πόσους θα υπάρχουν μεταστάσεις που θα τις δουν πολύ αργά. Αυτοί δεν είναι νεκροί. Μόνο όσοι πεθαίνουν από τον κορονοϊό είναι νεκροί. Αυτοί που θα πεθάνουν επειδή δεν έχουν τη φροντίδα πλέον την ιατρική που είχαν πριν και είναι καρκινοπαθείς, πατεράδες, παππούδες και γιαγιάδες μας. Αυτοί είναι ανώνυμοι νεκροί, δεν μας ενδιαφέρουν. Σε αυτό το σημείο. Παίρνω άλλο στοιχείο. Mm-hmm. Επίσημο στοιχείο από την Αμερική. Έγινε στατιστική, έγινε μια έρευνα για τους θεραπευτές και γιατρούς που αναλαμβάνουν ανθρώπους που έχουν πάθει εγκεφαλικά επεισόδια. Ήθελα να σας ρωτήσω. Μπράβο. Λοιπόν, αυτοί ομολόγησαν τώρα με την εποχή του κορονοϊού. Τελείωσε το προ-Χριστού μετά Χριστόν, τώρα είναι πριν μετά κορονοϊού. Λοιπόν, άλλως και 2 κορώνα είχαν. Λοιπόν, βασιλιάδες ήταν με κάποιο τρόπο, έτσι αυτό αναφερόνταν. Λοιπόν, την εποχή του κορονοϊού, λοιπόν, ομολόγησαν αυτοί οι θεραπευτές πως η φροντίδα που παίρνουν πλέον όσοι πάνε από εγκεφαλικά επεισόδια στο νοσοκομείο είναι πολύ υποδέστερη σε σχέση με πριν. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Κάποιοι θα πεθάνουν προώρα. Σωστά. Σωστά. Αυτοί δεν είναι νεκροί. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για αυτούς τους νεκρούς? Αν εγώ βγω έξω τώρα, θα με κλείσουν μέσα. Γιατί λέει μπορεί δυνητικά κάποιο συνάνθρωπό μου να κολλήσω. Σωστά. Αυτοί που δεν είναι δυνητικά, έχει ήδη συμβεί. Θα πεθάνουν πολύ περισσότεροι καρκινοπαθείς, πολύ περισσότεροι από εγκεφαλικά, πολύ περισσότεροι από καρδιακά. Αυτοί οι θάνατοι σε ποιον χρεώνονται? Ποιος θα φάει το πρόστιμο? Και κάτι ακόμα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για τα στατιστικά, που και αυτά είναι ανάλογα πώς τα δείχνεις. Ο Πυθαγόρος μας δίδαξε πως οι αριθμοί είναι οντότητες, ζουν. Άρα εξαρτάται πώς τους χρησιμοποιείς τους αριθμούς. Η ψυχή, λέει, είναι αριθμός σε κίνηση, λέει ένας προσοκρατικός, ο Ξενοφάνης. Mm-hmm. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν. Λέμε στην Ιταλία, παίρνω το χειρότερο μέχρι πρόσφατα παράδειγμα, τώρα τους πέρασε η Αμερική. Στην Ιταλία φτάσανε κάποια στιγμή να έχουν 900 κάτι νεκρούς τη μέρα. Έτσι όπως παρουσιάζεται, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός χτες δεν θα είχε πεθάνει κανένας Ιταλός. Αλλά επειδή υπάρχει ο κορονοϊός πέθαναν 900 τόσοι. Ενώ η αλήθεια ποια είναι? Κάθε μέρα πεθαίνουν, προσέξτε, κάθε μέρα πεθαίνουν 1.600 Ιταλοί. Για άλλες παθήσεις, για άλλους λόγους. Από γυρατιά, από ατύχημα, από δολοφονία, από καρκίνο, από καρδιά. Ξαφνικά το 900 είναι πολύ διαφορετικό. Σημαίνει έτσι κι αλλιώς, φίλοι μου, για άλλους λόγους, για τους οποίους μπορεί να υπάρχουν πολλές ευθύνες. Στο σύστημα υγείας, στους γιατρούς, στο κράτος, στον τρόπο ζωής μας. Στο ότι δεν μας ενδιαφέρει η οικολογία, τα θίξαμε νωρίτερα. Στο ότι. Για αυτούς τους νεκρούς δεν ασχολείται κανένας. Είναι ανώνυμοι νεκροί. Και είναι πολύ διαφορετικό να πεις στις ειδήσεις. Σήμερα πέθαναν 2.500 Ιταλοί. Οι 900 ήταν από τον κορονοϊό. Οι 1.600 θα πέθαναν έτσι κι αλλιώς. Γιατί δεν μας λένε έτσι την είδηση? Ξαφνικά είναι πολύ διαφορετική η είδηση, συμφωνείτε? Είναι πολύ διαφορετική. Ας πάρουμε ένα ακόμα στατιστικό. Στην Ελλάδα κάθε μέρα πεθαίνουν γύρω στους 300 συμπολίτες μας. Κάθε μέρα. 250, 280, εκεί. Στα τροχαία τα ξεχνάμε. Αυτό λέω.
πεθαίνουν γύρω στους 300 συμπολίτες μας. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε 100.000 νεκρούς κάθε χρόνο, περίπου. Ωραία. Που σημαίνει, αυτή τη στιγμή έχουμε 100 νεκρούς από τον κορονοϊό. Μπορεί να φτάσουν 200, 300, δεν έχει σημασία. Θα μπορούσε ίσως να φτάνε και 2 και 3 και 5.000 ή και 10.000. Όμως από τη στιγμή που πεθαίνουν 300 κάθε μέρα, έτσι δεν είναι? Αυτό σημαίνει ότι κάθε μήνα πεθαίνουν γύρω στα 10.000 άτομα στην Ελλάδα, κανονικά. Τώρα ανακαλύψαμε το θάνατο. Τώρα δηλαδή μόνο τα θύματα του κορονοϊού είναι θύματα. Όλοι οι άλλοι που πεθαίνουν και που θα πεθάνουν πολύ περισσότεροι, γιατί αναγκαστικά η φροντίδα υγείας πλέον έχει υποβαθμιστεί σε όλα τα άλλα περιστατικά. Αυτό, ποιοι είναι αυτοί οι νεκροί? Ποιος θα τους μνημονεύσει? Ποιος θα ασχοληθεί μαζί τους? Ποιος θα ασχοληθεί μαζί τους? Ποιος θα ασχοληθεί για τους νεκρούς, παράδειγμα στους καρκινοπαθείς, που πεθαίνουν επειδή τους έχουν εκπαιδεύσει έτσι ή τους έχουν αφήσει έτσι? Δεν υπήρχε ένας Άγιος Τσιόρδας στην ψυχολογία τόσα χρόνια, φαίνεται. Όπου πεθαίνουν μέσα στις ενοχές, μέσα στο θυμό, μέσα σε λόγια που δεν μπόρεσαν να τα πούν. Όταν δηλαδή εγώ γνωρίζω κάποιον καρκινοπαθή, το πρώτο που τον ρωτάω είναι, υπάρχουν πράγματα μέσα σου που δεν τα έχεις πει? Σε όλες τις περιπτώσεις μου έχει πει ναι. Άρα υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας, έλλειψη ρητορικής. Ακόμα και την εποχή πριν, που ακόμα ακουμπιόμασταν, σκεφτείτε τι επικοινωνία θα έχουμε τώρα από απόσταση 2 μέτρα, που δεν θα μπορεί να ακουμπήσει το φίλο σου. Και σκεφτείτε αυτή τι παρενέργεια θα έχει στην υγεία μας, στους καρκίνους, στα καρδιακά, γιατί μια αγκαλιά ήταν μια μέθοδος θεραπείας και τώρα απαγορεύεται. Αγκάλιαζες το συγγενή σου που ήταν βαριά και παίρνε κουράγιο. Και αυτό δεν σταμάτησε ποτέ σε οποιαδήποτε πανδημία. Κύριε Ανδριανάτε, εσείς πιστεύετε ότι ο κόσμος θα πειθαρχήσει σε αυτό κατά γράμμα? Δηλαδή, εσείς ο ίδιος ή εγώ δεν θα ξαναγκαλιάσουμε ακόμη και αν μας το απαγορεύουν? Το ζήτημα είναι ότι αν μας τα απαγορεύουν όμως, η αγκαλιά έχει γίνει παραβατική. Πάμε σε έναν άλλου τύπου κόσμο. Καταλάβατε. Πάμε σε έναν κόσμο που αφού είδαμε ποια θα είναι τα πτώματα, η αλήθεια, η δημοκρατία, η θρησκεία, για μερικούς ίσως είχε έρθει η ώρα τους κιόλας. Γιατί είπαμε, η ιστορική μοίρα δεν εμφανίζεται χωρίς αίτια. Υπήρχαν τα αίτια για να συμβεί αυτό. Ναι. Απλώς μια κρίση δοκιμάζει τα πράγματα. Και αυτό που ήταν έτοιμο να φύγει, θα φύγει. Και αυτό που ήταν έτοιμο να αντέξει ή να βρει άλλους τρόπους για να ζήσει, θα βρει άλλους τρόπους για να ζήσει. Άρα, στο βάθος, φιλοσοφικά, δεν φοβάμαι τίποτα. Αυτό όμως που βλέπω για τον πολύ κόσμο, και για αυτούς ναι, υπάρχει φόβος, γιατί έτσι κι αλλιώς φοβούνται, βλέπω ένα μέλλον πολύ πιεσμένο, πολύ προστατευμένο. Ένας από τους ιδρυτές του δυτικού πολιτισμού, δηλαδή από αυτούς που είναι εμβληματικές μορφές, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, που έφτιαξε το Σύνταγμα της Αμερικής, τα ατομικά δικαιώματα κτλ. Λέει, όταν παραχωρούμε ελευθερίες στο όνομα της ασφάλειας, δεν μας αξίζει ούτε η ελευθερία, ούτε η ασφάλεια. Και αυτή τη στιγμή αυτό συμβαίνει. Παραχωρούμε με μια μεγάλη ευκολία ελευθερίες σε ανθρώπους που περιέγραψα πριν ποιοι είναι. Αυτοί που δεν άκουγαν τους επιστήμονες για την οικολογία, αυτοί που δεν τους ενδιαφέρει αν πεθαίνει κόσμος στη Συρία ή στη Λιβύη ή κάναν απλώς, πώς να το πούμε, προσαρμογές με βάση το συμφέρον. Εδώ ο δικός μας πρωθυπουργός δεν έδωσε συγχαρητήρια στην Αμερική επειδή βομβάρδισε τον Ιρανό στρατηγό πριν 3 μήνες. Δεν έγινε αυτό το περιστατικό? Αυτός δεν ήταν άνθρωπος? Η δικιά του ζωή δεν άξιζε, έστω και αν ήταν παραβατικός? Ωραία, ασυλλαμβανόταν αδικαστή. Δηλαδή, απ' τη μία δεν αντέχουμε μήπως πεθάνει κάποιος, απ' την άλλη εγκρίνουμε το να πεθάνουν οι κακοί. Ποιοι είναι οι κακοί? Όσοι δεν συμφωνούν μαζί μας? Όσοι κοιτάνε τα δικά τους συμφέροντα και όχι τα δικά μας? Έχει αξία η ανθρώπινη ζωή ή δεν έχει? Αν έχει, δεν μπορείς να σκοτώνεις έναν Ιρανό στρατηγό, τον οποιοδήποτε, ή έναν Αμερικάνο ή έναν Γάλλο, δεν έχει σημασία, χωρίς να τον δικάσεις. Έγινε δίκη? Όχι.
αν, γιατί το θέμα το πολιτικό και το κοινωνικό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μέσα όμως στο κοινωνικό είναι και το θέμα της οικογένειας. Μήπως τώρα, λένε μερικοί, ήρθε η στιγμή, τουλάχιστον οι οικογένειες οι οποίες μέσα στην δίνη και στην οδύνη της καθημερινότητας, της εργασίας και τα λοιπά και του άγχους, τελικά τώρα βρήκανε το χρόνο να επανασυνδεθούν, να γνωριστούν μεταξύ τους περισσότερο και να ρωτήσουν, όπως είπατε. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα λέγαμε, που δεν τα είπαμε, που δεν υπόθηκαν. Και βέβαια υπάρχει και το άλλο μοτίβο, που, όπως λέμε, της βίας, της ασυνεννοησίας, της απομάκρυνσης, ίσως και του μίσους. Ναι. Η οικογένεια, μήπως όμως σε αυτή την φάση μπορεί να σωθεί. Μήπως τελικά και στο μέλλον αποδειχθεί ότι αυτή η περίοδος θα είναι μια ευκαιρία να γεννηθούν περισσότερα Ελληνόπουλα. Δεν ξέρω αν στο μέλλον θα ονομάζονται έτσι αλλιώς Ελληνόπουλα, Γαλάκια ή Τουρκάκια. Με την έννοια ότι πηγαίνουμε σε μια πλανητική διάσταση συνύπαρξη, που πλέον αυτό που λεγόταν χώρα θα είναι μια επαρχία του πλανήτη. Γιατί χώρα σήμαινε ένας κόσμος. Επιλέγω να δω τη ζωή μέσα από τα μάτια αυτού του κόσμου, ως Έλληνας, ως Τούρκος, ως Άγγλος, ως Ισπανός κτλ. Με την κουλτούρα, με τις συνήθειες. Με τα καλά και τα κακά που έχει αυτό. Με όλα τα καλά και τα κακά που έχει. Και τα σύνορα, φαντάζομαι. Τα σύνορα και τα λοιπά. Τώρα, αυτό έχουν γίνει ήδη το πείραμα, έχουν γίνει ήδη οι πρόβες. Φαίνεται να πέτυχαν. Η πρόβα πέτυχε, που λέμε. Μέλη να γίνει επίσημη πρεμιέρα στο μέλλον. Δεν θα γίνει αύριο. Αυτό τώρα θα έχει μια διάρκεια χρόνων μέχρι να πάρει την οριστική του μορφή. Αλλά πιθανότατα θα αλλάξουν πάρα πολλά για αυτά που ξέρουμε ως χώρα, ως έθνη κτλ. Και είναι φανερό, κάτι που το είχαμε μάθει ήδη από τα μνημόνια, ότι το να ψηφίζεις κυβέρνηση είναι πλέον κάτι πολύ δευτερεύον. Οι αποφάσεις θα παίρνονται όχι πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα παίρνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα και ο κυβερνών, ο εκάστοτε κυβερνών θα μας λέει, δεν φταίω εγώ, αυτές είναι οι αποφάσεις και εγώ απλώς τις μεταφέρω σε εμάς και τις προσαρμόζω. Έτσι. Όσον αφορά αν είναι μια ευκαιρία, όλα είναι μια ευκαιρία. Κίνδυνος ίσον ευκαιρία. Ποιοι αγαπάνε τον κίνδυνο? Αυτοί που δεν φοβούνται τόσο τη θνητότητά τους. Για αυτούς που ήταν λίγο πριν τον κορονοϊό πιο έτοιμοι, δεν λέω για αυτούς που ήδη προπονιόνταν για το θάνατο, αλλά μιλάω για συνανθρώπους μας που ήταν λίγο υποψιασμένοι, είχαν διαβάσει κάποια βιβλία, είχαν κάνει κάποιες ασκήσεις, είχαν προβληματιστεί. Ναι, ίσως όλη αυτή η δοκιμασία είναι μια ευκαιρία άνθησης του πνεύματος, της σκέψης, της δράσης. Θα δημιουργηθούν, παρόλο αυτό το δυσίωνο μέλλον, κοινότητες, φανερές, κρυφές, σε νέες κατακόμβες, διαδικτυακές. Θα δημιουργηθούν καινούργια μοντέλα δράσης και αντίδρασης. Θα υπάρχουν άνθρωποι που και στο μεγαλύτερο σκοτάδι θα ανοίγουν ένα λιχναράκι συνείδησης. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει και αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε. Σε οποιοδήποτε συνθήκες και στις πιο σκοτεινές να υπάρχει ένα φως που μας υπενθυμίζει πως δεν ζούμε για να επιβιώνουμε. Ζούμε για να συναντήσουμε το αίτιο χάρη στο οποίο γεννηθήκαμε. Αυτό η φιλοσοφία το ονομάζει πρώτο αίτιο. Η θρησκεία το ονομάζει Θεό. Η επιστήμη μπορεί να το ονομάζει άγνωστο χ παράγοντα. Ό,τι και να είναι αυτό. Δεν θα πέσουμε τώρα σε διχογνωμίες ονοματοδοσίας. Όπως και αν το ονομάσουμε, πλέουμε, κολυμπάμε μέσα σε ένα ένιγμα. Το ένιγμα της ύπαρξης. Και θέλουμε, όσο ζούμε, να πλησιάσουμε αυτό το ένιγμα. Γιατί όπως λέει και ένας ζωγράφος, ο Τζόρτζιο Ντεκίρικο, γιατί άλλο αξίζει άραγε να ζήσουμε, τι άλλο αξίζει να αγαπάμε, παρά ένα ένιγμα. Δηλαδή κάτι που δεν είναι μία άποψη τελεσίδικη που την επιβάλλω σε όλους και που δεν αντέχω καμία άλλη αμφιβολία. Και θα ήθελα κάτι ακόμα
να ολοκληρώσω τις ιατρικές παρατηρήσεις, ας το ονομάσω έτσι. Άρα, το μεγάλο δίλημα που μας θέσανε και που πιστεύω ότι με αυτό κάμφθηκαν και οι αντιστάσεις του μεγαλύτερου ποσοστού του κόσμου, ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή που θα πρέπει να επιλέγουμε ποιος να ζήσει και ποιος να πεθάνει, όπως στην Ιταλία μας λέγανε. Άρα, προκειμένου να μην συμβεί αυτό, καθόμαστε μέσα. Μα αυτό συμβαίνει τώρα. Αποφασίζουμε ότι θα σώσουμε κάποιους από κορονοϊό, αλλά κάποιους καρκινοπαθείς θα πάνε πίσω εξετάσεις τους, αλλά πολλοί από αυτούς θα πεθάνουν πολύ πιο σύντομα. Κάποιοι με εγκεφαλικά θα πεθάνουν πολύ πιο σύντομα. Κάποιες γυναίκες βιάζονται στο σπίτι τους κάθε μέρα και επομένως έχουμε τεράστια παραβατικότητα και θα συμβούν πολύ πιο σύντομα ακραίες δράσεις και αντιδράσεις. Κάποιοι έχουν κατάθλιψη και ίσως και τάση προς αυτοκτονία. Και άλλοι που θα πεθάνουν πολύ πιο σύντομα. Αυτό δεν κάναμε. Κάναμε μια επιλογή. Θα σώσουμε αυτούς. Κάποιοι άλλοι θα πεθάνουν όμως. Το κάναμε. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αποφασίσαμε ότι κάποιοι θα ζήσουν και κάποιοι άλλοι θα πεθάνουν. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Και την πίτα κέρια και το σκύλο χορτάτο. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι το μέλλον. Το μέλλον είναι ρομπότ. Γιατί τα ρομπότ, βλέπετε, δεν μολύνουν. Γενετική παρεμβάσεις πάνω μας. Μέλη κατασκευασμένα. Όχι μόνο χέρια, πόδια που ήδη συμβαίνει, αλλά και ζωτικά όργανα και άλλα. Έτσι. Βιοκυβερνητική, δηλαδή μέσα από πανδημίες ή πανικούς να κυβερνώ την αγέλη. Αυτό είναι το μέλλον. Και βέβαια ανέπαφες πλέον όλες οι επαφές. Στην τράπεζα, στην εκκλησία, στην ψηφοφορία. Δηλαδή, θα δείτε ότι σύντομα στις εκλογές θα καταργηθούν οι κάλπες, όλα αυτά. Θα γίνονται όλα μέσω από το κομπιούτερ, όπως συμβαίνει ήδη πειραματικά σε κάποια καντόνια κτλ. Θα πει κάποιος, μα είναι κατά ανάγκη κακό. Κατά ανάγκη όχι. Όταν όμως όλα θα γίνονται με ένα τόσο κλειστό τρόπο που κάποιος τα ελέγχει, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε και κάθε στιγμή που μιλάμε μέσα από μέσα σαν αυτό, δηλαδή μέσα από κομπιούτερ και οτιδήποτε άλλο μέσο, το ξέρουμε όλοι. Είμαστε εξαρτημένοι, παρακολουθούμαστε. Η ζωή μας θα εξαρτάται από το ρεύμα. Αν κάποιος τραβήξει την πρίζα, τελειώσαμε. Δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε τίποτα. Είμαστε ο κύριος κανένας. Ενώ ελευθερία είναι να συνεχίσει η ζωή να είναι στα χέρια σου. Και με αυτόν τον τρόπο τον ανέπαφο, κάποια στιγμή δεν θα είναι στα χέρια μας. Δηλαδή, αν και από ατύχημα. Εγώ δεν λέω ότι οι σημερινοί κυβερνώντες θέλουν να κάνουν αυτό. Ας δεχτούμε ότι είναι απλώς λίγοι, όπως περιγράψαμε στην αρχή. Δεν άκουαν τους επιστήμονες για την οικολογία, δεν κάναν πολέμους απλώς για τα δικά τους συμφέροντα, πουλάνε όπλα, επιτρέφουν το τράφικ πούληση λευκής σαρκός και τα ναρκωτικά και έχουν τεράστια κέρδη οι κυβερνήσεις. Έτσι. Αυτοί οι καλοί άνθρωποι που μας λένε μείνε σπίτι, μην πεθάνει ένας παππούς, έτσι. Αυτοί οι καλοί άνθρωποι τα επιτρέπουν όλα αυτά. Εντάξει. Αλλά πρέπει να δούμε κι άλλο το μέλλον. Δηλαδή ότι ας δεχτούμε ότι αυτοί δεν θα κάνουν αυτό που θα πω τώρα. Αλλά ας δεχτούμε ότι μέσα αυτό το σύστημα του παγκόσμιου ελέγχου εμφανίζεται ένας Χίτλερ. Συνειδητός Χίτλερ. Το λέω έτσι για να το περιγράψω κάπως, χωρίς να εννοώ ακριβώς ο Χίτλερ. Τότε τι συμβαίνει, ξαφνικά κάποιος στα χέρια του έχει τα κουμπιά όλου του πλανήτη, που ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν είχε συμβεί. Δηλαδή, αν εμφανιζόταν ένας Χίτλερ, υπήρχε ένας Τσόρτσιλ, δηλαδή ένα άλλο κράτος, που λέει όχι, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Και όπως είπε ο Τσόρτσιλ, στον περίφημο λόγο του που έκρινε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί δεν παραδόθηκε η Αγγλία, ενώ περιμένει ότι θα παραδοθεί, λέει: έχω να σας υποσχεθώ αίμα, δάκρυα, υδρότα. Τι σημαίνει αυτό? Θα πεθάνετε, τους είπε. Αυτό σημαίνει αίμα. Θα πεθάνετε, αλλά αξίζει για κάποιο λόγο να πεθάνουμε. Προσέξτε, να έχεις ένα ανώτερο λόγο. Όχι απλώς την επιβίωση. Όχι απλώς τη συντήρηση της ζωής. Αλλά ανώτερο λόγο. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα αρχέτυπο, όπως τα ανέλησε ο Πλάτωνας ή ο Καρλ Γιούγκ, ο μεγάλος ψυχολόγος του 20ου αιώνα. Να έχουμε αρχέτυπα. Ποια είναι τα αρχέτυπα του σημερινού πολιτισμού? Το αν έχεις κάρτα, το αν έχεις πρόσβαση στο ίντερνετ,
το αν έχεις καλό σήμα. Ποια είναι τα αρχέτυπα. Ευκολίες υπάρχουν. Αρχέτυπα. Κύριε Ανδριανάτε, το ερώτημα. Δηλαδή, από εδώ και πέρα, ο έρωτας πάει περίπατο. Περίπατο με χαρτί που θα λες πόση ώρα θα σέξω όμως, έτσι. Το φιλί με απόσταση πώς θα γίνεται. Κοιτάξτε. Όμως τα παιδιά πώς γίνονται. Μια αντίδραση που ακόμα μας δίνει κουράγιο είναι το χιούμορ. Αν μη τι άλλο, αυτές τις μέρες υπήρχε πολύ χιούμορ. Πολλά, όλοι θα έχετε λάβει διάφορα χιουμοριστικά ανέκδοτα κτλ. Δεν είναι όλα πολύ πετυχημένα, αλλά τέλος πάντων. Είναι και αυτός ένας τρόπος αντίδρασης. Όπως ξέρετε και στην ταινία «Η ζωή είναι ωραία» του Μπελίνη. Μες στο Auschwitz επιβίωσαν όσοι είχαν χιούμορ και είχαν ένα ανώτερο λόγο να ζήσουν. Έχουν γίνει έρευνες πάνω σε αυτό και έχουν φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα που σας λέω. Δεν το λέω εγώ. Είναι απόσταγμα αυτών που επέζησαν και που πολλοί από αυτούς που επέζησαν κάνανε σημαντικό έργο μετά. Μεγάλοι συγγραφείς και τα λοιπά. Λοιπόν, άρα αν θέλαμε να συμπυκνώσουμε δύο συμβουλές στους φίλους μας είναι μη χάσετε ποτέ το χιούμορ σας. Ακόμα και αν απειλείται η ζωή σας. Οι σπουδαίοι όλων των εποχών αντίκρισαν το θάνατο με χιούμορ. Αστειευόμενοι. Λένε πως ο Καραϊσκάκης λαβωμένος τα χέρια των παλικαριών του στο Φάληρο αστειευόνταν. Άρα τυχεροί που είστε, εσείς θα μείνετε να πολεμήσετε, εγώ πρέπει να φύγω τώρα. Λίγο πριν πεθάνει. Το καταλάβατε. Αν χάσουμε τη σύνδεση με αυτά τα αρχέτυπα, έτσι, και λέμε απλώς, φοβάμαι, ας μείνω στο σπιτάκι, μη συμβεί κάτι. Γιατί προσέξτε, το ζήτημα δεν είναι να μείνω στο σπίτι, είναι με τι φόβο μένουμε. Ο περισσότερος κόσμος κλείστηκε στο σπίτι, μπουζουριάστηκε στο σπίτι, καταφοβισμένος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν όταν το έκανε από μια πραγματικά ήρεμη, στοχαστική πράξη ευθύνης. Ότι ναι, θέλω να μείνω στο σπίτι για να προστατεύσω κάποιους άλλους. Ο περισσότερος κόσμος το έκανε σε μια κατάσταση πανικού. Και αυτή η κατάσταση πανικού που έχει κινητοποιηθεί τώρα δεν μπορεί να φύγει ξαφνικά. Άρα, χιούμορ. Όλοι οι σπουδαίοι κάνουν χιούμορ. Έτσι, ο Σοκράτης παίρνει το κόνιο και λέει στον Δήμιο, τα περιγράφει στο Φέδωνα ο Πλάτων, πώς να κάνω τις τροφές, γιατί πρέπει να κάνεις μερικές τροφές για να ανέβει γρήγορα. Δηλαδή, αστειεύεται με το Δήμιο λίγο πριν να πεθάνει, ενώ θα πάρει το κόνιο. Όπως λέει ο Σέξπιρ, ο γενναίος πεθαίνει μία φορά, ο δηλός χίλιες. Το ζήτημα δεν είναι αν θα πεθάνουμε, φίλοι μου. Όλοι θα πεθάνουμε. Το ζήτημα είναι αν θα πεθάνουμε όρθιοι, έχοντας κάτι ανώτερο, κρατώντας το χιούμορ μας, ή αν θα πεθάνουμε φοβισμένοι. Άρα, το δεύτερο, εκτός από το χιούμορ, είναι ότι πρέπει να έχουμε κάτι που να μας υπερβαίνει. Και όπως λέει ο Πλάτωνας, για να φτάσουμε σε κάτι που μας υπερβαίνει, χρειάζεται έρωτας. Χωρίς τον έρωτα, δεν φτάνει στο υπερβατικό. Και ο έρωτας δεν είναι μόνο με τη συμβατική έννοια του όρου. Είναι πάθος. Πάθος για ανύψωση, πάθος για να γνωρίσω αυτά που δεν έχω γνωρίσει, πάθος για να ανακαλύψω τα μυστήρια της ζωής, πάθος για να ανακαλύψω τα μυστήρια που έχω μέσα μου, πάθος για να ερωτευτώ αρχικά έναν άνθρωπο και μετά την ανθρωπότητα και μετά το ίδιο το σύμπαν. Γιατί ένας που ξέρει τι είναι ο έρωτας, όταν βλέπει το βράδυ τον γαλαξία στον ουρανό, τον ερωτεύεται και ψιθυριστά τον ρωτάει. Πώς σε λένε? Τι κάνεις αργότερα? Και μερικοί, όπως ο Πυθαγόρας, λένε ότι άκουσαν την απάντηση του γαλαξία. Αν χαθούν αυτά, τότε θα κάνουμε αιώνες για να ξαναβγούμε από τις κατακόμβες. Όχι πλέον χωμάτινες ή πέτρινες κατακόμβες, αλλά ψηφιακές. Υπάρχουν ψηφιακές κατακόμβες. Υπάρχει ένα εμβληματικό έργο στην πολιτεία του Πλάτωνα, ο μύθος του Σπηλαίου, τα περιγράφει εκεί. Υπάρχει ο Ερεξιταστής στους αδερφούς Καραμαζόφ του Ντοστογεύσκη, τα περιγράφει εκεί. Θα σας δώσουμε
μια ήρεμη, άκακη ευτυχία. Εσείς δεν θα χρειάζεται να σκέφτεστε πολλά. Τα έχουμε όλα φροντίσει εμείς για σας. Κύριε Αντριανάτη, θα μπορούσαμε να κλείσουμε εδώ, αλλά θα ήθελα κάτι ακόμη από σας. Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι, επειδή μας είπατε ότι έχετε τρία παιδιά στο σπίτι, θα ήθελα να μας περιγράψετε λιγάκι πώς εσείς περνάτε και πώς ανυψώνετε τη ζωή σας, πέρα βέβαια από τα μαθήματα που συνεχίζετε να κάνετε διαδικτυακά και που είναι μαθήματα αλχημίας, μαθήματα ζεν, μαθήματα ρητορικής, μαθήματα φιλοσοφίας και ακόμη έχετε, διδάσκετε διαδικτυακά και παιδιά μικρής ηλικίας, νομίζω 5 με 8, κάνω λάθος, φιλοσοφία. Ναι, ναι, και ναι, ναι, 5 με 10, ναι. Διαδικτυακά. Δεν έχετε σταματήσει να κάνετε μαθήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και δεν έχετε χάσει στη ζωή σας ούτε ένα μάθημα, από ό,τι ξέρω. Που σημαίνει ότι το πρόγραμμά σας δεν το διαταράσει κανένας κορονοϊός και καμία σεισμική δόνηση, συσσαγωγικά. Όμως, πάρα πολλοί άνθρωποι στη μικρή δυσκολία, στην παραμικρή, αναβάλουν πράγματα. Τα αφήνουν για αργότερα ή τα ακυρώνουν εντελώς. Ραντεβού είναι αυτά, σχέδια είναι αυτά, όνειρα είναι αυτά, οτιδήποτε. Τι θα είχατε να πείτε πάνω σε αυτό? Το ένα είναι αυτό. Και η άλλη μου ερώτηση για να κλείσουμε. Ήταν μια συνέντευξη που ήθελα να κάνω μαζί σας πριν κορονοϊού εποχή για την τρίτη ηλικία. Και λίγο που συζητήσαμε, πραγματικά ήταν πολύ σπουδαία η τοποθετησή σας και θα ήθελα πάρα πολύ μετά κορονοϊού να την πούμε, δηλαδή την αξία της τρίτης ηλικίας. Yeah. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο και μέσα στο πρώτο μου ερώτημα για το πώς εσείς διάγετε αυτό τον καιρό, είναι και το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, προτάσεις σας όμορφες, απλές καθημερινές, όπως είναι η άσκησή μας, ο διαλογισμός μας, η γνώση μέσα από τα βιβλία κλπ. Ο Πλάτωνας λέει ότι η φιλοσοφία είναι μελέτη θανάτου. Που σημαίνει τι? Γνωρίζω ότι θα πεθάνω, άρα αξιοποιώ κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μου. Το τιμώ απόλυτα. Γιατί μου δόθηκε ως δάνειο. Μου δόθηκε από το σύμπαν, από την ολότητα, ως δάνειο αυτό το δευτερόλεπτο. Άρα καταρχήν πρέπει να ζείτε τη στιγμή. Να είστε παρόν, να απολαμβάνετε τη στιγμή. Ο περισσότερος κόσμος ταξιδεύει στο παρελθόν, τι του συνέβη, ή στο μέλλον, τι θα ήθελε να του συμβεί. Το καλύτερο που μπορεί να σας συμβεί είναι αυτό που σας συμβαίνει. Το σύμπαν δεν μπορεί να κάνει λάθος. Δηλαδή να σας αδικεί. Ο μόνος τρόπος για να συναντήσετε ένα καλύτερο μέλλον είναι να απολαμβάνετε το παρόν. Άρα θα πρέπει να αρχίσουμε να αγαπάμε το παρόν. Και για το θέμα των μαθημάτων που έλεγε Εύα, όπως λέω πολλές φορές, μου λένε, καλά, πώς γίνεται να μην έχεις λείψει ποτέ από μάθημα? Και απαντάω, δεν προλαβαίνω να αρρωστήσω. Πιστεύω ότι αυτοί που αρρωσταίνουν έχουν χρόνο να αρρωστήσουν. Αν δεν προλαβαίνεις να αρρωστήσεις, γιατί πραγματικά έχεις κάτι πέρα από σένα να κάνεις, πέρα από τη ζωούλα σου, τότε δεν υπάρχει λόγος να αρρωστήσεις. Δηλαδή και να μπουν μέσα λοιμόξι διάφορο εγκέφαλος, λέει, δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ μαζί σας. Δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ μαζί σας. Πώς διάγουμε το βίο εδώ με τα τρία παιδιά? Δεν ξέρω μήπως είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Υπάρχουν στιγμές τρέλας. Δηλαδή στιγμές που όλα μαζί ζητούν κάτι ή θέλουν να τρέξουν. Είναι όλα σε ηλικία που είναι η ηλικία της τρεχάλας που λέμε. Που θες να βγεις έξω να απολαύσεις τον ήλιο. Πείτε τις ηλικίες γιατί είναι σημαντικό. Ναι, είναι από 6 μέχρι 10. Και υπάρχουν στιγμές απόλυτης σιωπής που το καθένα είναι στο δωμάτιό του ή σε κάποιο χώρο και παίζει σιωπηλά, απορροφημένο, σαν να έχει βυθιστεί στην αιωνιότητα. Όλοι υπήρξαμε παιδιά, που σημαίνει αν κάτι μας ενώνει, είναι το παιχνίδι. Και το παιχνίδι σημαίνει ζω σε εκείνο το χωρόχρονο που δεν θέλω να διορθώσω κάτι. Δεν θέλω να αλλάξω αυτή τη στιγμή με τίποτα. Και τη ζω χωρίς συγκρίσεις. Το παιχνίδι είναι η απορρόφηση, η ενσωμάτωση στο χωρόχρονο. Έχω ενσωματωθεί τόσο που δεν είμαι εγώ ο Γιάννης, σαν μια σταγόνα ξεχωριστή από το ποτάμι, αλλά είμαι μέσα στη ροή του ποταμού. Άρα,
Βρείτε τρόπους μέσα στο σπίτι που θα σας κάνουν να συναντήσετε το άχρονο. Δηλαδή, μη βρείτε τρόπους συγκριτικούς. Ας πούμε, ένα από τα προβλήματα με τα video games και όλα αυτά, που είναι η νέα σπηλιά που λέγαμε νωρίτερα, είναι πως όλα είναι συγκριτικά. Τι βαθμό πήρες, ξεπέρασε τον προηγούμενο, έκανα κάτι καλύτερο, σκότωσα τόσα τέρατα, μπήκα σε τόσους λαβυρίνθους. Είναι όλα συγκριτικά. Η απόλαυση δεν είναι συγκριτική. Αν συγκρίνεις κάτι, σημαίνει δεν το απολαμβάνεις. Σημαίνει ότι είσαι απ' έξω, το βλέπεις σαν ουδέτερος και απλώς το κρίνεις. Η απόλαυση είναι το λιώσιμο του εγώ μέσα στο όλο. Άρα σας προτείνω, βρείτε τρόπους που μπορεί να είναι το διάβασμα, τα 100 κορυφαία βιβλία, γιατί αν είναι να πεθάνουμε, που θα πεθάνουμε, καλύτερα να προλάβουμε να διαβάσουμε τα κορυφαία βιβλία. Γιατί ακούω πολύ κόσμο, θα διαβάσω, λέει. Ναι, τι θα διαβάσεις όμως? Λέει, θα δούμε θεατρικά έργα. Πολύ ωραίο. Ποια θεατρικά έργα? Υπάρχουν τα 100 κορυφαία θεατρικά έργα. Αν δεν δεις αυτά και δεις τα αμέτρια, δεν κάναμε τίποτα. Από μόνο του, δηλαδή, το να βλέπεις θέατρο δεν σε εξελίσσει κατά ανάγκη. Έτσι. Δώστε μας ένα παράδειγμα λίγο από τα βιβλία και λίγο από το θέατρο. Το τι είναι μας. Είναι τόσο πολλά που δεν είναι, όπως λέω, από τον Όμηρο μέχρι τον Πεσόα. Αυτό είναι η διαδρομή που έχω κάνει εγώ. Έτσι. Και δεν είναι τυχαίο. Ο Όμηρος εκπροσωπείται από τον Οδυσσέα, τον Πολυμήτη, αυτόν που έχει πολλές σκέψεις και πολλές μεταμόρφωσεις, πολυμήχανος. Και ο Πεσόα είναι ο άρχοντας της μεταμόρφωσης. Δηλαδή γράφει σαν πολύ συγγραφής ταυτόχρονα. Ανάμεσα στον Όμηρο και στον Πεσόα υπάρχουν τα 100 κορυφαία. Και ξένα και ελληνικά. Μπορούμε να τα ανεβάσουμε κάποια στιγμή σε κάποια email στο ρητορικό κύκλο. Είναι η πρότασή μας. Δεν είναι ότι είναι κατά ανάγκη αυτά τα 100 κορυφαία, αλλά ακόμα και αν δεν συμφωνεί κάποιος με αυτά τα 100 κορυφαία, σίγουρα θα συμφωνεί πως αυτά είναι σημαντικά. Με τη σύζυγό... Μπορείς κάποια να προτείνει κάποιο άλλο. Ναι. Αλλά τα 100 κορυφαία είναι οι βίβλοι των διάφορων εθνών. Έτσι, ξεκινώντας από τον Όμηρο, από τη Βίβλο, από το Κοράνι, όλα αυτά είναι οι Βέδες, έτσι. Η Αιγυπτιακή Βίβλος των Νεκρών, δηλαδή είναι τα ορόσημα που έχουν μείνει από κάθε πολιτισμό και μετά βέβαια επιμέρους συγγραφείς, καθώς πάμε από τον ανώνυμο αρχικά συγγραφέα στον επώνυμο συγγραφέα. Το συγγραφέα που είναι στο άστι πλέον. Έτσι, γιατί αρχικά ο συγγραφέας είναι σχεδόν ανώνυμος και είναι της υπαίθρου, όπως ο Ισίωδος. Δέχεται τις μουσες κάτω από τις ελιές. Μετά γίνεται συγκεκριμένος, εστιασμένος, έχει όνομα, επώνυμο κτλ. Άρα υπάρχουν τα έργα του Πλάτωνα. Τα έργα του Πλάτωνα είναι 35 περίπου. Υπάρχουν τα έργα του Σέξπιρ. Είναι γύρω στα 35 επίσης. Και υπάρχουν οι αρχαίες τραγωδίες. Και αυτές είναι γύρω στα 31-32. Μόνο αυτά που σας είπα, που είναι ένα πακέτο κοντά 100 βιβλία δηλαδή. Έτσι. 135 Πλάτωνα, Σέξπιρ και τραγωδίες. Ό,τι και να διαβάσετε από αυτά είναι κορυφαίο. Παράδειγμα, λέω τρία μόνο ονόματα. Εντάξει, τους τραγωδούς είναι τρία επιμέρους ονόματα. Ισχύρος, Σοφοκλής, Ευρυπίδης. Ό,τι και να διαβάσετε από αυτά είναι κορυφαίο. Και από αυτά έχουν επηρεαστεί όλα. Όλοι οι μετέπειτα είναι ή σχολιασμός πλατωνικός, ακόμα και να έχεις αντίθεση με τον Πλάτων, εννοείται, ούτε εγώ συμφωνώ σε όλα κατά ανάγκη, αλλά δεν μπορείς να τον ξεπεράσεις. Δηλαδή είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος. Δηλαδή θα περάσεις από εκεί για να αναμετρηθείς μαζί του. Όπως κάνει ο Νίτσε. Που να μην συμφωνεί με τον Πλάτωνα, αλλά αναμετρείται μαζί του. Γιατί αν θέλεις να είσαι ο Ριβάτης, θα αναμετρηθείς με κάποιον που ανέβηκε στο Έβερες ή στις Άλπεις. Δεν θα αναμετρηθείς με κάποιον που ανέβηκε στο Λυκαβητό με το Τελεφερίκ. Δηλαδή θα πρέπει να βρεις τους ψηλούς, τους κορυφαίους και με αυτούς να αναμετρηθείς. Γιατί αυτοί τι σου υπενθυμίζουν? Ότι δεν είσαι μόνο κάτι που θα πεθάνει. Είσαι κάτι άλλο και πρέπει να το ανακαλύψεις εν ζωή, εγκαίρως. Άρα βρέστε χόμπι, βρέστε ασχολίες που να τις απολαμβάνετε, όχι συγκριτικά, όχι με καλύτερος ή χειρότερος, αλλά που να μπορείτε εκεί να ζήσετε πέρα από το συνηθισμένο χωρόχρονο. Στα πραγματικά πράγματα, όταν είμαστε ερωτευμένοι ή παθιασμένοι, δεν κοιτάμε το ρολόι μας. Ενώ υπάρχει μια λατρεία του χρόνου στη σύγχρονη εποχή,
που όμως δεν έχει φέρει κάτι πολύ σημαντικό. Εδώ και χρόνια δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο κορυφαίο έργο τέχνης, ενώ υπάρχει η λατρεία του χρόνου. Κύριε Ρενάτε, είπαμε λίγο για τα παιδιά, αλλά θέλω να μας πείτε και λίγο τη σχέση και τη συνύπαρξη με τη σύζυγο αυτή τη στιγμή. Για να δώσουμε λίγο κάτι για τα ζευγάρια, ένα μήνυμα. Θα το μετατρέψουμε σε πρωινή εκπομπή, βλέπω εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε. Τι θα μπορούσαν να κάνουν τα ζευγάρια πέρα από, πέρα από το ρόλο του γονιού. Φιλοσοφικά λέμε, υπάρχουν δύο λέξεις που πρέπει να έχει κάποιος στο νου του, γιατί αυτές οι δύο λέξεις δημιουργούν ένα κορυφαίο δίλημα. Απόλαυση, αλλαγή. Δηλαδή, είσαι με κάποιον άνθρωπο. Από τα 7,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους που έχει ο πλανήτης, δεν κινδυνεύει από τον κορονοϊό να εξαφανιστεί. Ο κορονοϊός κάνει γύρω στο 1 με 2% στην χειρότερη περίπτωση κρούσματα θανατηφόρα. Γιατί μην κοιτάτε τα νούμερα που υπάρχουν τώρα, πρέπει να δουν ποιοι πραγματικά έχουν νοσήσει και είναι χωρίς συμπτώματα. Αν το αναγάγετε σε αυτό το νούμερο, θα δείτε ότι είναι πολύ χαμηλό. Άρα τα 7,5 δις είναι πολλά στον πλανήτη. Δεν κινδυνεύουμε δηλαδή. Λοιπόν, από τα 7,5 δις επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο. Και σε έφερε τώρα και ο κορονοϊός να είσαι μες στο ίδιο σπίτι, θέλεις δεν θέλεις. Εντάξει. Γιατί πολλές σχέσεις πριν διατηρούνταν λόγω της απόστασης. Ο ένας έλειπε στη δουλειά τη μισή μέρα, ο άλλος έκανε άλλα πράγματα την άλλη μισή. Το ότι βλεπόνταν λίγο έκανε τη σχέση να είναι ανεκτή. Άρα λέμε εμείς φιλοσοφικά, ή απόλαυσε αυτή τη σχέση με όλο το είναι σου. Εστιάσου στα θετικά που έχει και απόλαυσέ τη. Μην εστιάζεις τα αρνητικά, γιατί όλοι έχουμε αρνητικά. Άρα ποιος ήταν ο κριτής. Ή άλλαξε. Ή χώρισε, ναι. Δηλαδή δεν έχει νόημα. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να το αναβάλεις. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να συμβιβάζεσαι. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να ζεις με κάτι που δεν σε εκπροσωπεί. Άρα, ή βρες τρόπο να απολαύσεις τη σχέση σου, να τον ξαναγαπήσεις, να τον ξανακοιτάξεις, να τον ξανανακαλύψεις, ή βρες τρόπο να το αλλάξεις. Όλα τα άλλα είναι, τα βάζω κάτω από το χαλί, περιμένω γιατί τα παιδιά είναι μικρά, μετά τα παιδιά είναι μεγάλα, μετά τα παιδιά είναι έτσι, μετά δεν τελειώνουν αυτά. Και δεν λέω κατά ανάγκη ότι πρέπει να χωρίζεις. Λέω κατά ανάγκη ότι πρέπει να απολαμβάνεις. Αλλά αν δεν μπορείς με τίποτα να απολαύσεις, τότε πρέπει να μπορείς και να χωρίσεις. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο και για την τρίτη ηλικία και να κλείσουμε αυτή την τόσο σημαντική για μένα συνέντευξη. Στις παλιότερες κοινωνίες υπήρχε η γερουσία. Ακόμα σαν δεσμός υπάρχει στην Αμερική και σε κάποια άλλα κράτη, βέβαια πολύ αποδυναμωμένος. Τι σήμαινε η γερουσία? Σήμαινε δεν τιμώ τον παππού μου, τη γιαγιά μου ή τον ηλικιωμένο πατέρα μου με το να μην τον κολλήσω απλώς τον κορονοϊό ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή με το να του δώσω απλώς μια επιβίωση. Τον τιμώ γιατί έρχεται στο τέλος το κράτος και τον χρησιμοποιεί την πείρα του. Αυτό σήμαινε η γερουσία. Δηλαδή μες στην αρχαία Σπάρτη υπήρχε η γερουσία που ήταν άνω των 60 όσοι διακρίθηκαν για την ανδρεία τους, για την τιμιότητά τους, για την προσφορά τους στην πόλη κτλ. Αυτοί μαζί με τους δύο βασιλείς, γιατί είχαν δύο βασιλείς, φτιάχναν τη γερουσία των 30 ατόμων. Και αυτοί πέραν τις κυριότερες αποφάσεις, από ένα σημείο ιστορικά υπήρχαν και οι έφοροι που και αυτοί παίξαν κάποιο σημαντικό ρόλο. Που όμως και αυτοί από τη γερουσία βγήκαν, ήταν 5 έφοροι. Αντίστοιχα υπήρχαν και στην Αθήνα. Δηλαδή τι σημαίνει, δεν τους δίνω μια σύνταξη και τους λέω κάτι στο καφενείο να παίζεις. Τους δίνω κίνητρα, τους βάζω μέσα στη ζωή, τους κάνω συμβούλους, τους κάνω ανθρώπους που μπορούν να έχουν κίνητρα να προσφέρουν, όχι μόνο στο εγγόνι τους, αλλά στα εγγόνια μας. Δηλαδή θα έπρεπε να επανενταχθεί η τρίτη ηλικία με έναν άλλο τρόπο και να είναι η σοφία, η συνειδητοποίηση, οι εμπειρίες που έχουν περάσει, οι δυσκολίες που έχουν αντέξει, δεν θα πρέπει να εξανεμίζονται στην πόλη, σε ένα καπί ή σε ένα καφενείο ή στο ψάρεμα. Θα πρέπει δηλαδή
όλη αυτή η σοφία να χρησιμοποιείται. Δυστυχώς, στον σύγχρονο πολιτισμό, οι γέροι είναι αναλώσιμοι. Τώρα τους θυμηθήκαμε και γι' αυτό είναι ύποπτο και γι' αυτό φοβάμαι ότι για πολλούς, έστω και αν δεν κατασκεύασαν τον ιό, δεν μπαίνω σε ιστορίες συνωμοσίας ότι μπορεί να τον κατασκεύασαν, παρότι και εκεί υπάρχει ένα σκοτεινό σημείο, γιατί δεν μας έχουν πει οριστικά τελικά πώς έγινε. Από τι έγινε. Είναι λίγο ασαφές και εκεί, αλλά το αφήνω. Το σίγουρο είναι ότι φαίνεται να θέλουν να απεφαληθούν. Άρα βάλανε τους παππούδες μπροστά για να κλείσουν τους νέους μέσα. Ενώ οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας είναι η ρίζα της σπονδυλικής μας στήλης. Είναι εκεί από όπου είναι ο νοτιαίος μυελός μας. Είναι εκεί από όπου ανατροφοδοτείται η κοινωνία. Δεν τους τιμάμε μόνο με το να επιβιώνουν. Τους τιμάμε με το να τους ακούμε σε ένα ταξίδι υπέρβασης. Στην αρχαιότητα, στην αρχαία Ελλάδα, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο όπως τώρα, είμαι σίγουρος ότι ένα μεγάλο ποσοστό παππούδων, προσέξτε πόσο έχει αλλάξει η νοοτροπία, μόνοι τους θα λέγανε, παιδιά, δεν θα κλείσετε τα μαγαζιά σας, δεν θα διαλυθεί η πόλη, δεν θα σταματήσει η τέχνη, δεν θα σταματήσει η πολιτική, δεν θα σταματήσει ο έρωτας, επειδή υπάρχει πιθανότητα να πεθάνω εγώ. Εμείς θα πάμε στα βουνά, θα απομονωθούμε και αν περάσει το κακό θα ξανάρθουμε. Αν δεν περάσει θα θυσιαστούμε εμείς. Προσέξτε την άλλη νοοτροπία, τελείως διαφορετική από τη δικιά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τιμούσαν τους παππούδες. Το αντίθετο. Τους τιμούσαν ενεργά. Ενώ τώρα έχουμε μπει σε μια παθητική όψη. Σε μια απραξία. Σε μια παθητική συμμόρφωση είμαστε. Σε μια παθητική συμμόρφωση δεν τιμάμε τους παππούδες. Γιατί κάποιοι από αυτούς πολέμησαν. Είτε σε πολέμους, είτε ήταν αυτοδημιούργητοι και χρειάζεται να ξεκινήσουν από το τίποτα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι παππούδες μας. Και χτίσαν σπίτια. Δεν εννοώ τα ντουβάρια. Εννοώ χτίσαν οικογένειες, χτίσαν νοοτροπίες, χτίσαν ανθεκτικότητα. Αξίες. Πήγαν στο εξωτερικό, χτίσαν αξίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι τους τιμώ επειδή αγωνίζομαι μήπως πεθάνει κάποιος. Τους τιμώ εάν τους έχω μέσα στη ζωή ενεργούς. Και δεν είναι ενεργοί. Άρα οι παππούδες μας δεν είναι μόνο το παρελθόν μας. Είναι και το μέλλον μας. Είναι αυτό που θα είμαστε εμείς σε λίγο καιρό. Και αυτοί που θα είναι τα παιδιά μας και τα λοιπά. Δεν είναι στατικά. Αυτά κινούνται σε μια κυλιόμενη σκάλα συνέχεια. Άρα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι μέσα από τους παππούδες να αντικρίσουμε τη δικιά μας εσωτερική σοφία. Γιατί παλαιότερα παππούς, γιαγιά σήμαινε πιο σοφός. Ενώ τώρα σημαίνει έχει λίγο Αλσχάιμερ, δεν δίνει χρήματα, είναι λίγο περίεργος, βοηθάει μένει με τα παιδιά αλλά θέλει να παρεμβαίνει. Γιατί ασχολείται με αυτά ο παππούς? Γιατί κάθεται βλέπει πολύ τηλεόραση και όλα τα σύριαλ είναι ίντριγκα. Με παππούδες που παρεμβαίνουν, με γιαγιάδες, με πεθερές, με... Τι είναι δηλαδή η τηλεόραση? Είναι μια ίντριγκα. Άρα ο παππούς εκπαιδεύεται ότι πρέπει και αυτός για να έχει λόγο να παρεμβαίνει με έναν όχι ευχάριστο πάντα τρόπο. Και μετά από όλα αυτά, κύριε Ανδριανάτε, και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την κουβέντα. Ελπίζω ότι θα φανεί πολύ χρήσιμη. Μετά από όλα αυτά, θέλω να μας πείτε λίγο για την αξία της αναπνοής και να κλείσουμε. Ναι. Να πούμε μόνο ότι όλα αυτά που λέμε εδώ δεν τα λέμε για να κάνουμε αντίδραση ή αντιπολίτευση οποιονδήποτε. Τα λέμε για να μπορούμε να αντέξουμε, να έχουμε μια αποκλίνουσα άποψη. Να μπορούμε δηλαδή να δούμε τη ζωή με μια ελαφρά κλίση. Όπως λέει κάποιος συγγραφέας ότι ο Καβάφης κοιτούσε το σύμπαν με μια ελαφρά κλίση της κεφαλής. Λοιπόν, να μπορούμε να δούμε τη ζωή με αυτή τη μικρή απόκληση, που όμως όταν είναι μικρή, αν προεκταθεί γίνεται μεγάλη, μπορεί να μας οδηγήσει σε πολύ βαθιά μονοπάτια, το να μπορούμε να σκεφτούμε με το δικό μας νου και όχι αγελαία. Γιατί ακόμα και σοφός να είναι κάποιος, αν μας κάνει αγέλη, κάποια στιγμή αφού κυβερνά αγέλη, θα πάψει να είναι σοφός. Θα πάψει να είναι σοφός. Άρα και για αυτοπροστασία και για προστασία των κυβερνώντων δεν πρέπει να δεχόμαστε τα πάντα τόσο εύκολα. Τώρα, η πιο βασική άσκηση,
που θα έπρεπε να διδάσκεται. Πού είναι ο Άγιος Τσόρντας να την εφαρμόσει? Στο σχολείο, στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία για τους νοσηλευτές. Εγώ έχω εκπαιδεύσει πάρα πολλούς νοσηλευτές πάνω σε αυτό το θέμα. Η πιο βασική άσκηση είναι η άσκηση αναπνοής. Δηλαδή υπάρχει, όπως λέμε, αναπνοή επιβίωσης και αναπνοή εξέλιξης. Αναπνοή εξέλιξη είναι να αναπνέω ρυθμικά, με βραδύτητα και με πληρότητα. Αυτά τα διδάσκουμε. Χρειάζεται χρόνος, ώστε η αναπνοή μου να μην είναι ένα μέσο απλώς για να επιβιώσω, αλλά ένα μέσο για να βγάλω το δυναμικό μου, να βγάλω ενέργεια, να μην κουράζομαι, να έχω ανθεκτικότητα, να μπορώ να έχω ψυχραιμία στις δύσκολες στιγμές, να μπορώ να αποφασίζω με τη δική μου σκέψη, γιατί αιματώνεται σωστά ο εγκέφαλός μου. Αν δηλαδή έχω φόβο και πανικό, όπως αυτή τη στιγμή, ο ερπετοειδής πίσω εγκέφαλος έχει πάρει όλο το αίμα. Άρα δεν πάει αίμα μπροστά για να σκεφτώ εγώ ήρεμα και ψύχρεμα. Πολλά από αυτά που είπαμε σε αυτή τη συνέντευξη, όταν κάποιος θα τα δει μετά από 2, 3, 4 χρόνια, θα πει, είχαν υποθεί ώστε μπορούσα να τα σκεφτώ κι εγώ. Γιατί δεν τα είχα σκεφτεί? Δεν τα είχα σκεφτεί γιατί ο φόβος παίρνει όλο το αίμα στον ερπετοειδή εγκέφαλο. Άρα ο νεοφλοιός δεν αιματώνεται, και όταν δεν αιματώνεται, όσο ευφυής και να είσαι, και το καλύτερο αμάξι να έχεις, δηλαδή αν δεν έχεις βενζίνη, δεν μπορεί να πας μακριά. Αν δεν αιματώνεται, αν ο φόβος κυριαρχεί, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πρωτότυπο ή κάτι σαν λύση σε αυτό που μας συμβαίνει. Άρα χρειάζεται αναπνοές. Δηλαδή κάθε μέρα να παρατηρούμε ήρεμα, σιωπηλά την αναπνοή μας. Κάθε μέρα να μπορούμε να συγκεντρώνουμε το νου μας κάπου. Σε ένα σημείο, σε ένα λουλούδι, σε ένα αντικείμενο. Βρέστε κάτι και αφήστε το νου σας για 4-5 λεπτά να είναι μόνο εκεί. Αυτό προκαλεί τεράστια ξεκούραση στο νου. Γιατί έχουμε το νου σαν ένα κυνηγόσκυλο, συνεχώς να κυνηγάει τα γεγονότα, να ερμηνεύσει, να προστατευτεί, να λάβει τα μέτρα του. Κουράζεται κάποια στιγμή, ακόμα και το κυνηγόσκυλο λαχανιάζει. Και φοβάμαι πως όταν λαχανιάζει, οι περισσότεροι παίρνουν υποκατάστατα. Υποκατάστατα εννοώ φάρμακα, περίεργες ουσίες. Σίγουρα θα έχει αυξηθεί αυτές τις μέρες ο αλκοολισμός. Αυτά είναι παράπλευρα θύματα όλης της ιστορίας. Δηλαδή αυτά είναι τα υποκατάστατα. Δηλαδή όταν δεν αντέχω να σκεφτώ, παίρνω υποκατάστατα. Ενώ εμείς λέμε, όταν δεν αντέχω να σκεφτώ, είναι μια χρυσή στιγμή για να ησυχάσει ο νους μου και να αφήσω την εσωτερική σκέψη να αναδυθεί. Να αναδυθεί η σκέψη που δεν θα έβγαινε όσο είμαι σε αγχωτική υπερδιέγερση. Άρα ασκήσεις αναπνοής, ασκήσεις συγκέντρωσης του νου, ασκήσεις ήρεμου βαδίσματος. Δηλαδή έχουμε μια άσκηση, το κινχίν, που είναι μια κινέζικη άσκηση, και που αφού όλα ξεκίνησαν από την Κίνα, ας πάρουμε κάτι από τους Κινέζους, έτσι. Φέρνουμε τα χέρια μπροστά και περπατάμε μέσα στο σπίτι, αφού είμαστε τώρα στο σπίτι αναγκαστικά, ακουμπώντας τη μύτη μέχρι να ακουμπήσει το πέλμα του ποδιού, και μετά σηκώνεται το επόμενο πόδι, ακουμπάει η μύτη μέχρι να πάει το πέλμα η φτέρνα κάτω, και ούτω καθεξής. Δηλαδή περπατάμε πάρα πολύ αργά. Αν κάνετε αυτή τη διαδρομή στο σπίτι σας, συγκεντρωμένοι σε αυτό, σε αυτή τη στιγμή και σε αυτό το βίωμα, θα δείτε πόσο ήρεμα θα νιώσετε και θα ανακαλύψετε μέσα σας ότι υπάρχουν και άλλες φωνές από τις φωνές της τυφλής συμμόρφωσης. Για αυτές τις φωνές, φίλοι μου, ζούμε. Για αυτές τις φωνές, τις ανήκουστες ακόμα, που όμως είναι ίσως πιο κοντά στον αληθινό εαυτό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ σε όλους. Καλή δύναμη. Καλή εξέλιξη.